Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και σήμερα κοντά σας μέσα από τα επίκαιρα και την Αλφα τηλεόραση. Είμαστε κοντά σας και σήμερα μετά από μια χθεσινή εκπομπή η οποία ομολογουμένως προκάλεσε πολλή συζήτηση, προκάλεσε θετικά και αρνητικά σχόλια, προκάλεσε προβληματισμό. Βεβαίως αναφέρομαι στην χθεσινή εκπομπή αναφορικά με τον οργανισμό ΕΝΤ και τον Αρτέμις Ώρα για τη διαγραφή του ελληνικού χρέους. Και όλη αυτή η συζήτηση η οποία γίνεται, η οποία προφανώς προκάλεσε πολύ προβληματισμό. Να πούμε ότι μετά από απέτησή σας η εκπομπή θα προβληθεί και πάλι το Σάββατο στις 3 το απόγευμα, την ώρα που εκπέμπουν ούτως ή άλλως τα επίκαιρα. Στις 3 το απόγευμα του Σαββάτου επανάληψη εκπομπή με τον οργανισμό ΕΝΤ και τον Αρτέμις Ώρα. Η εκπομπή έχει ήδη ανέβει στο YouTube και μπορείτε και μέσω διαδικτύου να την παρακολουθήσετε. Χθες δεχτήκαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, δεχτήκαμε πάρα πολλά ερωτήματα. Δεν κατέστη δυνατό, λόγω του περιορισμένου χρόνου, να δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία υποβάλατε. Για τον λόγο αυτό αισθανόμαστε ότι θα πρέπει να επαναληφθεί μία εκπομπή κατά την οποία θα καταγραφούν όλα τα ερωτήματά σας, πιθανότητα να δοθεί δυνατότητα και τηλεφωνικών παρεμβάσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν να δοθούν όσο το δυνατό περισσότερες απαντήσεις αναφορικά με το θέμα αυτό, το οποίο φαίνεται να προβλημάτισε πολύ κόσμο. Όπως είπαμε χθες, προβλήθηκε μέσα από τα επίκαιρα, παράλληλα η εκπομπή μεταδιδόταν ζωντανά μέσα από 9 ραδιοφωνικούς σταθμούς οι οποίοι εκπέμπουν παγκοσμίως και πραγματικά ήταν και για μας μία έκπληξη το πόσο ενδιαφέρον προκάλεσε αυτό το θέμα. Θα το παρακολουθήσετε και στο Δελτίο Ειδήσεων σήμερα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι κοντά μας ο Γιάννης Ομυστηρίδης, όπου θα αναφερθούμε και πάλι στο θέμα αυτό. Θα δούμε και κάποια αποσπάσματα από την χθεσινή τηλεφωνική συζήτηση που είχαμε με τον πρόεδρο του οργανισμού ΕΝΤ, τον κύριο Εμμανουήλ Λαμπράκη. Τώρα, να περάσουμε στο σημερινό μας καλεσμένο από το Δήμο Δράμας. Θα κινηθούμε στα πλαίσια του Δήμου Δράμας. Μαζί μας είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρόεδρος του Σωματείου Πόλη και Ζωή, ο κύριος Φώτης Νικολαίδης. Καλώς ήρθατε, κύριε Νικολαίδη. Καλησπέρα, κυρία Παπακίδου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε εμείς που ανταποκριθήκατε. Είναι μια εβδομάδα απολογισμού, θα λέγαμε, κύριε Νικολαίδη. Είχαμε την εκδήλωση, το Σωματείο, η Παράταξη Πόλη και Ζωή είχε την Κυριακή την εκδήλωσή της, αυτή τη μεγάλη εκδήλωση, γιατί πραγματικά ήταν πολύς ο κόσμος ο οποίος ανταποκρίθηκε και το παρακολουθήσαμε. Χαίρομαι που το λέτε. Για μας πραγματικά ήταν κάτι συγκινητικό. Η παρουσία του κόσμου μας συγκίνησε βαθιά. Φαίνεται ότι ο κόσμος αναγνωρίζει το έργο της Δημοτικής Αρχής και έρχεται κοντά μας. Άλλωστε η εκδήλωση της Κυριακής είχε και έναν απολογιστικό χαρακτήρα. Είναι κάτι το οποίο ο Δήμαρχος το κάνει από την πρώτη στιγμή. Έτσι αντιλαμβάνεται, έτσι αντιλαμβανόμαστε τη διοίκηση, ότι δηλαδή πρέπει να δίνουμε λόγο για ό,τι κάνουμε και για ό,τι θέλουμε να κάνουμε στο Δήμο μας. Το απαιτεί και ο κόσμος, έχω την αίσθηση πλέον, κύριε Νικολαίδη. Δηλαδή, η καιρή που οι δήμαρχοι ενεργούσαν κατά βούληση και έπαιρναν λευκή επιταγή με τις εκλογές και την ανανέωναν στις επόμενες, έχω την αίσθηση ότι έχει παρέλθει οριστικά εδώ και χρόνια. Γιατί ο κόσμος πλέον είναι υποψιασμένος. Ευτυχώς έχει γίνει αυτό. Σαφώς. Δεν είναι μόνο τα σημεία των καιρών, είναι και όλα όσα έχουμε ζήσει κατά καιρούς με δημοτικές αρχές αλλά και σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας. Θέλω όμως να το τονίσω αυτό, ότι είναι χαρακτηριστικό του Δημάρχου αυτό, του Κυριάκου του Χαρακίδη. Από την πρώτη στιγμή λειτουργεί έτσι. Θέλει να δίνει λόγο στους δημότες του Δήμου μας. Θέλει να εξηγεί και να λέει σε όλους τι κάνει και τι θέλει να κάνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και έτσι, συγγνώμη, έτσι μας έχει βάλει και όλους εμάς στο Δήμο
σε αυτή τη φιλοσοφία και έτσι αντιλαμβανόμαστε και τη διοίκηση. Από την άλλη κιόλας έχω την αίσθηση, κύριε Νικολαίδη, ότι ελαφρύνει και σημαντικά τους δημοτικούς συμβούλους αυτός ο απολογισμός, γιατί πολλές φορές ο κόσμος πιθανόν να μην έχει άμεση πρόσβαση στο δήμαρχο, αλλά έχει το δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος είναι πιο κοντά του, μπορεί πιο εύκολα να έχει επαφή μαζί του. Έχω την αίσθηση ότι αυτός ο απολογισμός που γίνεται από πλευράς δημάρχου σας φέρνει και εσάς σε πιο εύκολη θέση. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτό πρέπει ούτως ή άλλως να το κάνουμε όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όχι μόνο αυτοί που είναι στην συμπολίτευση, αυτοί που διοικούν. Σωστά. Έτσι. Και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης πρέπει έτσι να λειτουργούν. Το πώς αντιλαμβάνεται βέβαια ο κάθε Δημοτικό Σύμβουλος ή κάθε παράταξη την αντιπολίτευση, το ασκώ αντιπολίτευση, αφήστε με να έχω... Θα τα πούμε παρακάτω. Θα δούμε πώς λειτουργήσε λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα με τη δική σας εκτίμηση. Όσον αφορά όμως το αν ελαφρύνει το έργο μας, ο Δήμαρχος είναι ένας Δήμαρχος ο οποίος δεν είναι συγκεντρωτικός πρώτα απ' όλα. Μοιράζει τις αρμοδιότητες του. Βάζουμε στόχους, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων. Και φυσικά και εμείς έχουμε να δώσουμε λόγο στους δημότες και στο Δήμαρχο που μας επέλεξε ή κάθε φορά επιλέγει για κάποιες θέσεις. Δεν αισθάνομαι ούτε βεβαρημένος ούτε ελαφρυμένος από αυτό που έχω κληθεί σαν Δημοτικό Σύμβουλος να κάνω. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση μου αυτό το πράγμα. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη την Κυριακή και... Αν σκεφτούμε ότι δεν είμαστε πολύ κοντά ακόμη στις εκλογές, έχουμε μπει βεβαίως σε κύκλο έτσι, προεκλογικής προετοιμασίας, έτσι. Αλλά δεν είμαστε πολύ κοντά στις εκλογές. Πού το αποδίδετε εσείς αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, πάντα όταν είναι μια εκδήλωση η οποία έχει και παρουσίαση υποψηφίων, αναμενόμενο είναι να έχει περισσότερο κόσμο από άλλες φορές. Βέβαια εγώ σαν διοργανωτής, σαν πρόεδρος του Σωματείου, γιατί αυτή την εκδήλωση τη διοργανώνει το Σωματείο Πόλη και Ζωή, και στις προηγούμενες κοπές Βασιλόπιτας είμαι εξίσου ευχαριστημένος, ο κόσμος ήταν πάρα πολλής. Αυτό βέβαια που έγινε την Κυριακή ήταν κάτι το οποίο ξεπέρασε τις προσδοκίες μας και όπως σας είπα και στην αρχή, χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Το που αποδίδεται έτσι, αυτή η επιτυχία... Σας είπα και στην αρχή ότι θεωρώ ότι ο κόσμος και θέλει και αναγνωρίζει το έργο του, που κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή. Θέλει να μάθει, θέλει να ενημερωθεί, αλλά έρχεται κοντά μας και ως αναγνώριση του έργου μας. Και, γι' αυτό, και αυτό το πράγμα για μας είναι πολύ σπουδαίο. Από ό,τι συζητήθηκε και από ό,τι έτσι βγήκε προς τα έξω, υπήρχε και κόσμος ο οποίος δεν είχε προηγούμενη σχέση με την παράταξη. Άνθρωποι που για πρώτη φορά... ήρθαν κοντά στην παράταξη. Δεν λέει κάτι και αυτό. Το ότι άνθρωποι που δεν ήταν κοντά μας τώρα βλέποντας το πώς λειτουργούμε, πώς διοικούμε, το πώς πραγματικά αγωνιζόμαστε για το καλό του τόπου μας, καταφέρει να προσελκύσει και κόσμο που δεν ήταν παλαιότερα κοντά μας. Για μένα αυτό είναι επιτυχία. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία. Ο Δήμαρχος ο Κυριάκος ο Χαρακίδης, η παράταξη η Πόλη και Ζωή, από την αρχή δήλωσε και το κάνει πράξη ότι δεν θα ξεχωρίσει ποτέ κανέναν δραμηνό. Ότι διεκδικήσαμε το Δήμο μας στις εκλογές του 2006 αλλά και του 2010 που ήταν νικηφόρες για μας με ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο, με ένα ψηφοδέλτιο το οποίο ήταν από όλους τους πολιτικούς χώρους και το κάναμε πράξη αυτό το πράγμα. Ο μόνος στόχος και σκοπός ήταν να βγάλουμε τη δράμα από τα διέξοδα και να κάνουμε πράξη αυτό που λέγαμε και προεκλογικά, ότι θέλουμε να αλλάξουμε τη δράμα. Νομίζω σε αυτό κινούμαστε, νομίζω ότι έχουμε πετύχει πολλά σε μια δύσκολη περίοδο. Αυτό αντικειμενικά έτσι είναι και θεωρώ ότι έχουμε και πάρα πολλά ακόμη να δώσουμε και γι' αυτό... Όπως είπατε, ξεκίνησε ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος και θα ζητήσουμε και ζητάμε την ψήφο των συνδημοτών μας για να μας δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε
το έργο μας. Να πούμε δύο λόγια για το Σωματείο Πόλη και Ζωή, γιατί πολλές φορές έτσι συζητώντας για το έργο της Δημοτικής Αρχής, μένει λίγο πίσω ο ρόλος του Σωματείου. Ως πρόεδρος βεβαίως τώρα εδώ, έτσι παίρνουμε την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα. Έτσι, συνήθως το Σωματείο και τα Διοικητικά Συμβούλια ενός Σωματείου είναι, να το πω σε εισαγωγικά, οι αφάνεις ήρωες. Το σωματείο μας, η ανάγκη να δημιουργηθεί το σωματείο μας ξεκίνησε το 2007, αμέσως μετά τις εκλογές του 2006. Η ανάγκη αυτή δημιουργήθηκε, όπως σας είπα και πριν, από τη θέλησή μας να αλλάξουμε τη δράμα, να δράσουμε. Μέσα από δράσεις που κάναμε, κυρίαρχη δράση ήταν οι επισκέψεις στις γειτονιές, στις τοπικές κοινότητες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους συνδημότες μας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, για τις θέσεις μας, για το τι θέλουμε να κάνουμε και πού θέλουμε να πάμε το Δήμο μας, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και το κυρίαρχο για μας ήταν αυτό. Πέρα από αυτό όμως, κάναμε και διάφορες άλλες δράσεις, οι οποίες ήταν είτε πολιτιστικού είτε αθλητικού περιεχομένου. Από το 2010 και μετά, αφού αναλάβαμε τα ενία του Δήμου, εκ των πραγμάτων το σωματείο λίγο υποβαθμίζεται. Δεν είναι εύκολο όταν το σωματείο ή μια παράταξη διεκδικεί ένα Δήμο, κάνει διάφορες δράσεις, αναλαμβάνει τα ενία του Δήμου. Ο σκοπός είναι αυτά όλα που υποσχόμασταν και θέλαμε να κάνουμε να γίνονται μέσα από τη Δημοτική Αρχή, και έτσι γίνεται. Και είναι λογικό, γιατί τα βασικότερα μάλλον μέλη του Σωματείου τότε είναι ενεργεία πλέον Δημοτικοί Σύμβουλοι, έτσι ασκούν διοίκηση. Βέβαια και τα επόμενα Διοικητικά Συμβούλια είναι ενεργά. Το έργο μας τώρα είναι να στηρίζουμε το έργο της Δημοτικής Αρχής, να το επικοινωνούμε, που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί θα ήταν και άδικο να γίνονται τόσα πράγματα στη δράμα από το 2010 και έπειτα και να μην τα γνωρίζει ο δραμηνός. Βασικό μας μέλημα λοιπόν είναι αυτό. Υπάρχει κινητικότητα στο σωματείο, υπάρχει κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται να έρθει, να συμμετέχει. Έτσι ίσως και εν ώψη των εκλογών τώρα αισθάνεστε να υπάρχει ένα τέτοιο ενδιαφέρον. Κινητικότητα υπάρχει, υπήρχε και φαντάζομαι θα υπάρχει και στο μέλλον. Μέλη εγγράφονται συνεχώς. Ναι, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με το σωματείο ήταν ένας πνεύμονας, να το πω έτσι, που μπορούσε κάποιος μέσα από το σωματείο και του δινόταν η δυνατότητα να ασκήσει πολιτική. Mm-hmm. Πολιτική όσον αφορά τα τοπικά, τα του Δήμου μας, και νομίζω ότι μέσα από το σωματείο και σήμερα βλέπουμε αναδείχθηκαν πάρα πολλά στελέχη, σοβαρότατα και ικανότατα στελέχη. Αυτό που λέγεται δηλαδή ότι στην ουσία το Σωματείο Πόλη και Ζωή, μας δώσατε βεβαίως την απάντηση, έχει ατονίσει από τη στιγμή που ανέλαβε τη διοίκηση του Δήμου. Αυτό που λέτε εσείς είναι ότι οι δράσεις που θα γίνονταν μέσα από το Σωματείο στην ουσία γίνονται πλέον από τη Δημοτική Αρχή. Δεν θα έλεγα έχει ατονίσει, απλά αυτές όπως λέτε οι δράσεις γίνονται έργο από τη Δημοτική Αρχή. Ο στόχος του σωματείου κυρίως είναι τώρα να πάμε στις εκλογές, έτσι, και φυσικά οργανωτικά πλέον, οργανωτικός ρόλος πλέον. Και φυσικά ο στόχος μας είναι να είναι νικηφόρες για μας και βασικό μέλημά μας είναι να επικοινωνήσουμε το έργο της Δημοτικής Αρχής στους συνδημότες. Προς τα έξω, για να μπορέσει να γίνει αντιληπτό το τι έχει γίνει αυτά τα 3,5 χρόνια. Έτσι είναι και νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουμε πολύ δυνατά και θα επικοινωνήσουμε με τους συνδημότες μας, θα επικοινωνήσουμε, θα τους πείσουμε και θα μας φέρει πάλι στη θέση της διοίκησης. Της διοίκησης του Δήμου. Φυσικά στην εκδήλωση της Κυριακής έγινε ανακοίνωση και ενός του μεγαλύτερου μάλλον μέρους του ψηφοδελτίου, θα λέγαμε. Ανακοινώθηκαν πολλά ονόματα. Πράγματι. Ένα ψηφοδέλτιο το οποίο για μένα είναι ψηφοδέλτιο νίκης, κυρία Πατικίου.
Είναι ένα ψηφοδέλτιο το οποίο Δημοτική Παράταξη από τώρα να παρουσιάζει σχεδόν το σύνολο του ψηφοδελτίου είναι κάτι πρωτόγνωρο. Κρατήσατε κάποιους, κράτησε ο Δήμαρχος κάποιους άσους στο μανίκι, γιατί αυτό που υπόθηκε είναι ότι το υπόλοιπο ψηφοδέλτιο δεν ξέρουμε, στο υπόλοιπο ψηφοδέλτιο δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι υποψήφοι. Υπάρχουν ονόματα τα οποία επί τούτου κρατήθηκαν μυστικά σε αυτή την διαδικασία. Θα μου επιτρέψετε όμως να μην μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πράγματι έχει κάποιες καινές θέσεις, οι ανακοινώσεις θα γίνουν στο άμεσο μέλλον, θα γίνουν ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Νομίζω όμως το ψηφοδέλτιο αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι κλεισμένο, οι ανακοινώσεις θα γίνουν σε λίγο. Είναι λίγες οι θέσεις που μείνανε. Λίγες οι θέσεις. Ήταν πολύ σημαντικό. Επίσης πολύ σημαντικό για μένα στην εκδήλωση της Κυριακής ήταν ότι ήταν σχεδόν το σύνολο των Προέδρων των Κοινοτήτων. Βεβαίως. Πάρα πολύ σημαντικό για μένα, για τον Δήμαρχο, για την παράταξή μας, γιατί και εδώ φαίνεται πως αναγνωρίζεται η προσπάθεια που γίνεται από πλευράς Δημοτικής Αρχής και για τις τοπικές κοινότητες. 12 από τους 15 Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων δήλωσαν τις προηγούμενες μέρες κιόλας στήριξη στο πρόσωπο του Δημάρχου και στη Δημοτική Αρχή, κύριε Νικολαίδη. Ναι. 12 ήταν μέχρι χθες. Σήμερα να σας δώσω και μία είδηση. Και ο πρόεδρος του Μακρυπλαΐου θα δηλώνει τη στήριξή του. 13 επομένως. Άρα είναι 13. Και χθες, εν τη ρήμη του λόγου, χθες έκανα εγώ το λάθος και αναφέρθηκα σε 13. Άρα προφητικό. Το είπατε. Μάλιστα, είναι 13. Ναι, επομένως, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μόνο δύο πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων δεν δήλωσαν στήριξη, για τους οποίους γνωρίζετε. Μιλοποτάμου και Λιβαδερού. Γνωρίζετε τι σχέσεις υπάρχουν, αν είχαν κάποια ανικανοποίητα αιτήματα. Ξέρετε τι γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Κοιτάξτε να δείτε. 13 από τους 15 δήλωσαν τη στήριξή τους. Αυτό είναι επιτυχία ούτως ή άλλως. Ναι. Δεν το συζητώ. Και αυτοί οι δύο που δεν δήλωσαν και δεν δηλώνουν για τους δικούς τους λόγους. Προφανώς πιθανόν να είναι κομματικοί οι λόγοι, πολιτικοί οι λόγοι. Αλλά αυτό που γνωρίζω εγώ και σίγουρα έτσι είναι, δεν έχουν κανένα παράπονο από τη Δημοτική Αρχή. Μπορεί να μην δηλώνουν τη στήριξή τους, αλλά δεν αφήσαμε κανένα δήμαρχο παραπονεμένο, κανέναν πρόεδρο, συγγνώμη, παραπονεμένο. Τους αντιμετωπίσαμε όλους το ίδιο. Δεν είπαμε ποτέ ότι αυτός είναι δικός μας, αυτός όχι. Και αυτό άλλωστε είναι το αποτέλεσμα της παρουσίας τους και της στήριξής τους στην εκδήλωση και τη στήριξη στο Δήμαρχο. Βεβαίως θα ακούσατε πιθανότατα ότι η δικαιολογία, η εξήγηση μάλλον της κίνησης αυτής των Προέδρων από πλευράς αντιπολίτευσης δόθηκε στο επίπεδο ότι οι Πρόεδροι δέχτηκαν κάποιες κολακευτικές κινήσεις από πλευράς Δημάρχου, κάποιες δεξιώσεις, κάποιες εκδρομές. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, κύριε Νικολαίδη? Αν και δεν είναι του χαρακτήρα μου και δεν θέλω να μιλάω έτσι, αλλά θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Αν μη τι άλλο, άκουσα και χθες την εκπομπή σας που είχατε τον υποψήφιο δήμαρχο, τον κύριο Παπαεμμανουήλ, να λέει ακριβώς αυτά. Δεν ξέρω, δεν είμαστε μαθημένοι έτσι. Ο κύριος Παπαεμμανουήλ για να τα λέει αυτά, προφανώς κάπως έτσι ασκεί πολιτική. Αυτό είναι έξω από εμάς, είναι μακριά από εμάς. Άκουσα τον κύριο Παπαεμμανουήλ να λέει ότι με αυτόν τον τρόπο, με τραπεζώματα και εκδρομές, παίρνουν αξία οι δήμαρχοι. Εμείς τους δημάρχους αξία δίνουμε διαφορετικά. Δίνουμε διαφορετικά μέσα από το έργο μας, με το πώς ασχολούμαστε με τους δημάρχους, με το πώς τους δίνουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Και αυτό αντιλαμβάνονται και μας επιβραβεύουν με τη στήριξή τους. Θεωρώ και πάλι ότι είναι αστείο να λέγεται αυτό. Είναι ύβρις και προσβολή, βαριά προσβολή στα πρόσωπα των Προέδρων και θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και ειδικά από ανθρώπους που μέχρι χθες ήταν συνεργάτες. Έτσι. Δυστυχώς οι χαρακτηρισμοί δεν θα λείψουν και οι επιθέσεις στο επόμενο διάστημα της προεκλογικής περίοδου.
Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι από πλευράς μας θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ένα επίπεδο υψηλό. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε ξεφύγει και δεν έχουμε ποτέ αντιμετωπίσει κάποιον με προσωπικές επιθέσεις. Τα πάντα είναι πολιτική για μας και εκεί στο τραπέζι πρέπει να λύνονται ασκώντας πολιτική. Η αντιπολίτευση πρέπει να γίνεται για τη διοίκηση. Έτσι. Δυστυχώς όμως έχουμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα φωνές της αντιπολίτευσης, οι οποίες τα βέλη είναι συγκεκριμένα και οι επιθέσεις είναι εντελώς προσωπικές. Αυτό βέβαια ο κόσμος το αναγνωρίζει. Το αναγνωρίζει, είμαστε έξω στην κοινωνία, είμαστε επαγγελματίες. Εγώ προσωπικά καθημερινά είμαι στους δρόμους, καθημερινά συζητάω με τους συνδημότες μου. Είναι τακτικές παλιών εποχών που πρέπει να τις αποφεύγουμε. Εμείς πραγματικά θα κρατήσουμε ένα επίπεδο υψηλό στις εκλογές που έρχονται, γιατί πιστεύουμε ότι δεν τα χρειάζεται αυτά ο Δημότης, ο συνδημότης μας. Δεν τα χρειάζεται ο Δήμος μας. Επίσης, συγγνώμη, θα μου επιτρέψετε, γιατί και όλο αυτό με την κίνηση των Προέδρων και τη στήριξη στο πρόσωπο του Δημάρχου, είναι και μια φοβερή δουλειά που έγινε από έναν άνθρωπο, τον οποίο ο Δήμαρχος τοποθέτησε σε μια θέση. Από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον Γιάννη τον Ετόγλου, ο οποίος έχει κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά στις τοπικές κοινότητες και στο πρόσωπό του, έτσι, πρέπει να το αναγνωρίζουμε και αυτό, γιατί είναι και μια επιτυχία για μένα. Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος, τον οποίο τον γνώρισα μέσα από την ενασχόλησή μου με τα κοινά. Ουσιαστικά στις εκλογές του 2010 το γνώρισα και πραγματικά με εξέπληξε με την όρεξη για δουλειά που έχει, με το πόσο έχει δουλέψει όλο αυτό το διάστημα και θα ήθελα και από το βήμα που μου δίνεται να το συγχαρώ. Δεν είναι βέβαια μόνο ο Γιάννης, έτσι, και οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι. Δουλεύουν πάρα πολύ, κάνουν τα μέγιστα, αφήνουν τις δουλειές τους για να είναι στο Δήμο και έτσι πρέπει. Εντάξει. Σωστά. Ναι, γι' αυτό μας ψήφισε έτσι ο κόσμος και ανταποκρίνονται απίστευτα σε αυτό που μας κάλεσε ο κόσμος. Κλήθηκαν να ανταποκριθούν. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και αμέσως μετά θα δούμε και για τη δική σας μη συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή μας, στη συζήτησή μας με τον Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο του Σωματείου Πόλη και Ζωή, τον κύριο Φώτη Νικολαίδη. Λέγαμε κύριε Νικολαίδη για τους Προέδρους οι οποίοι από 12, οι οποίοι δήλωσαν στήριξη στον Δήμαρχο και στην Δημοτική Αρχή έγιναν 13 και λέγατε ότι αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει πολύ καλή και συστηματική δουλειά στις δημοτικές κοινότητες και στις τοπικές κοινότητες. Θα θέλατε να αναφέρετε κάτι πιο συγκεκριμένο? Βεβαίως θα ήθελα και με την ευκαιρία που μου δίνετε θα ήθελα να πω ότι στην εκδήλωση της Κυριακής η παράταξή μας, το σωματείο μας ετοίμασε ένα φυλάδιο το οποίο μπορεί κάθε δραμηνός να το έχει στα χέρια του και να ενημερωθεί για το έργο της Δημοτικής Αρχής. Έτσι. Με την ευκαιρία λοιπόν και την πάσα που μου δίνετε θα ήθελα να πω ότι αξία παίρνουν οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι από το πώς ασχολείται μια δημοτική αρχή μαζί τους. Το είπα και πριν. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, είχαμε υποσχεθεί και υλοποιήσαμε, το κάναμε, δηλαδή διπλασιάσαμε το ποσοστό στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες από 22% σε 45% της συνολικής κατανομής της ΣΑΤΑ. Δώσαμε λύση με την πάγια προκαταβολή έτσι ώστε να μπορούν οι πρόεδροι να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες της καθημερινότητας. Αναβαθμίσαμε όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συνδέσαμε στο ίντερνετ όλες τις κοινότητες του Δήμου μας. Απαλλάξαμε από τα τέλη κοινόχρηστων χώρων, δικαιώματα, ταφής κλπ. Όλες τις κοινότητες του Δήμου μας. Χορηγήσαμε τρόφιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δεύτερη χρονιά σε 700 οικογένειες που κατοικούν σε κοινότητες του Δήμου. Πραγματοποιήσαμε προληπτικές εξετάσεις σε κατοίκους των κοινοτήτων και φυσικά τα μεγάλα έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης που γίνονται με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Έτσι δίνουμε αξία στους Προέδρους. Έτσι ακριβώς. Και επειδή είπαμε και πριν για τραπεζώματα και τα λοιπά, θέλω να ξέρουν και όλοι, αλλά και ο κύριος Πάπα Εμμανουήλ,
Ότι ούτε ο Δήμαρχος ούτε ο Αντιδήμαρχος κάνουν τραπέζια στους πρόεδρους. Οι πρόεδροι τους κάνουν τραπέζια γιατί αναγνωρίζουν έτσι, το έργο τους και το πόσο κοντά τους είναι. Αυτό φαίνεται και από τη στήριξη, έχω την αίσθηση εγώ, έτσι όπως δηλώθηκε μέσα από αυτή την επιστολή η οποία στάλθηκε, γιατί δεν φαντάζομαι ότι πίεσε κανείς προκειμένου να υπάρξει αυτή η στήριξη. Αν είναι δυνατόν. Έτσι, ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε και καθένας εκφράζεται έτσι όπως νιώθει, Σας είπα και πριν, έχουμε άλλη φιλοσοφία. Έχουμε άλλη φιλοσοφία γενικότερα στο πώς ασκούμε πολιτική, πώς ασκούμε διοίκηση, σε σχέση με τη φιλοσοφία που υπήρχε πριν. Είπα και πριν ότι για να λένε αυτά που λένε, προφανώς έτσι πράτανε. Mm-hmm. Λοιπόν, αν μου επιτρέψετε, γιατί το ακούω συνέχεια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, ακούω συχνά πυκνά. Και σαφώς δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και σαφώς δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν μπορούμε να είμαστε το ίδιο. Αναφορικά με τις μετακινήσεις που έγιναν, με τις μεταγραφές που είχαμε, γιατί είχαμε του κυρίου Κάργα από την παράταξη του κυρίου Ευμυρίδη, είχαμε του κυρίου Μελισσινού από την παράταξη του κυρίου Σούτου. Αυτές οι μετακινήσεις οφείλονται και του κυρίου Τερζή. Και του κυρίου Τερζή είχαμε στον κύριο Μαμψάκο. Ναι, είναι και αυτή μια μετακίνηση. Ναι, είναι μετακίνηση από τον κύριο Σούτο προς την παράδοξη του κυρίου Μαμψάκου. Πώς βλέπετε αυτές τις μετακινήσεις εσείς? Να τις σχολιάσω θέλετε? Ναι, γιατί νομίζω ότι είναι από τα παραπολιτικά θα λέγαμε, τα οποία όμως έχουν έτσι, τη δική τους σημασία. Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι οι μετακινήσεις, οι επιλογές του κυρίου Κάργα και του κυρίου Μελισσινού να είναι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι με την παράταξή μας δεν είναι παραπολιτική, είναι καθαρά πολιτική πράξη. Και μάλιστα οι ίδιοι αιτιολόγησαν έτσι, τους λόγους για τους οποίους πήραν αυτή την απόφαση, πράγμα που εμένα με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο. Ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν σε επιτροπές του Δήμου, είδανε με ποιο τρόπο, ποια φιλοσοφία διοικούμε το Δήμο. Ο κύριος Μελισσινός μάλιστα είπε σε συνέντευξή του, δεν θυμάμαι αν ήταν σε εσάς εδώ, ότι έψαχνα να βρω και δεν έβρισκα ένα ψεγάδι. Έτσι, αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Μέσα από και την θα το ξαναπώ όλα αυτά. Αυτό, δείχνουν έτσι, ότι ναι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Πραγματικά χαίρομαι για τις αποφάσεις τους. Θεωρώ ότι και την παράταξη θα βοηθήσουν πάρα πολύ και εύχομαι και οι ίδιοι να εκλεγούν. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό άνθρωποι με τέτοια εμπειρία, όχι μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην ενασχόλησή τους με την πολιτική, αλλά γενικότερα στο στίβο της ζωής, να είναι μαζί μας. Εγώ προσωπικά σαν Δημοτικός Σύμβουλος θέλω να το πω από εδώ, από την εκπομπή σας, ότι πάρα πολλά κέρδισα από τους δύο αυτούς ανθρώπους. Είναι σαν δάσκαλοι για μένα και μακάρι να κοσμούν και το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Εσείς ωστόσο δεν θα συμμετάσχετε στο ψηφοδέλτιο. Πριν πάμε στη δική μου απόφαση, επειδή αφήσαμε ένα κενό τη μετακίνηση του κυρίου Τερζή, στην παράταξη του κυρίου Μαμψάκου, εκεί δεν θα ήθελα να πω πολλά, απλά 2-3 πραγματάκια, το τι θα έκανα εγώ. Δεν θέλω να κρίνω ούτε την απόφαση του κυρίου Τερζή, ούτε πολιτικά τον κύριο Τερζή. Άλλωστε και δεν είναι και δουλειά μου να το κάνω αυτό. Αυτό σίγουρα που δεν θα έκανα εγώ είναι ότι δεν θα πήγαινα ποτέ σε μια παράταξη στην οποία λίγα χρόνια πριν έλεγα ότι είναι η πιο ανίκανη δημοτική αρχή με τον πιο ανίκανο δήμαρχο. Έτσι. Ο κύριος Μαμψάκος, δεξί χέρι του Θωμάτου Μαργαρίτη, έτσι, βασικό στέλεχος της προηγούμενης δημοτικής αρχής, από το πιο ανίκανο σήμερα γίνεται ικανός. Δεν ξέρω. Αυτά έχουν να δώσουν λόγο όλοι στον κόσμο, στους ανθρώπους που τους ψηφίζουν, στην κοινωνία γενικότερα. Mm-hmm. Και σας λέω τι θα έκανα εγώ. Μάλιστα. Στη δική σας τώρα συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο, γιατί
όπως δηλώσατε και ραδιοφωνικά και επίσημα βεβαίως, δεν θα συμμετάσχετε σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Δεν θα είστε ενεργά ως υποψήφιος στις εκλογές αυτές και θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τους λόγους που σας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Βεβαίως, βεβαίως θα σας εξηγήσω. Αυτό που πρώτα θέλω να πω είναι ότι πήρα μία απόφαση και την ανακοίνωση πραγματικά με βαριά καρδιά. Δηλαδή, ειλικρινά είμαι πολύ στεναχωρημένος που για λόγω μάλλον αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μου δίνεται η δυνατότητα να είμαι υποψήφιος. Και δεν μου δίνεται η δυνατότητα να είμαι υποψήφιος όχι γιατί για την σταυροθυρία, να το πω έτσι. Εντάξει, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Δηλαδή, δεν θα κατέβαινα να ασχοληθώ με τα κοινά ή δεν θα ήμουν ποτέ υποψήφιος μόνο για σταυρούς. Θέλω πάντα να συμμετέχω και να προσφέρω. Το αίσθημα της προσφοράς το έχω σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και επειδή λοιπόν άσκησα το ρόλο του Δημοτικού Συμβούλου τα 3 αυτά χρόνια με πολύ μεγάλο αίσθημα προσφοράς, όπως έχω πει, ήταν αναπόφευκτο ο χρόνος που έδινα σε αυτό να είναι πάρα πολύς και να τον κλέβω ουσιαστικά από τη δουλειά μου. Να μην πω σε λεπτομέρειες, οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις πράγματι είναι πολύ υψηλές στο επόμενο διάστημα και δυστυχώς δεν μπορώ. Θεωρώ ότι και θέλω να πιστεύω ότι τον υπηρέτησα αυτό το ρόλο πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να δικαίωσα τους ανθρώπους που με ψήφισαν, να δικαίωσα το δήμαρχο που με επέλεξε τότε το 2010 υποψήφιο με την Δημοτική Παράταξη Πόλη και Ζωή, να τους ευχαριστήσω όλους και να πω ότι δεν θα είμαι ποτέ ούτε δίπλα ούτε από πίσω, θα είμαι μπροστά εκεί που χρειάζεται. Στηρίζω την παράταξη αυτή που από την πρώτη στιγμή είμαι ιδρυτικό της μέλος, την αγαπώ, θα είμαι πάντα εκεί. Θα παραμείνετε πρόεδρος δηλαδή του Σωματείου, πρόεδρος. Γιατί ακούστηκε ότι δεν συμμετέχετε στο ψηφοδέλτιο. Πρώτος ο πρόεδρος πήδηξε από το καράβι, είπε ο κύριος Παπαμανουήλ. Ακούστηκε αυτό, και αυτό ο κύριος Παπαμανουήλ το είπε. Αυτό δυστυχώς δεν το άκουσα. Ο πρόεδρος, και δεν είναι του χαρακτήρα μου να πηδάω από καράβια, θα συνεχίσω να είμαι πρόεδρος, ναι, υπάρχουν διαδικασίες άλλωστε. Είμαι εκλεγμένος πρόεδρος, δεν είμαι διορισμένος. Μέχρι τις επόμενες εκλογές του ΔΣ θα είμαι πρόεδρος και πιθανό να είμαι και στη συνέχεια. Δεν μου αφαιρεί κανένα το δικαίωμα. Μάλιστα. Θα θέλατε να αναφερθείτε στα ονόματα τα οποία ανακοινώθηκαν, κύριε Νικολαίδη, ναι, γιατί ήθελα... τα ακούσαμε βεβαίως και μέσα από την και μέσα στην εκδήλωση, παρουσιάστηκαν και στα ρεπορτάζ στη συνέχεια, αλλά καλό θα ήταν να κάνουμε μία αναφορά. Καλό θα είναι, είναι οι άνθρωποι που θα εκτεθούν το επόμενο διάστημα, είναι οι υποψήφοι της παράταξης Πόλη και Ζωή και νομίζω τους αξίζει και μέσα από το βήμα που μου δίνεται να τους αναφέρω. Είναι ο Γαλανόπουλος ο Μιχάλης, ο Γκαρόζης ο Αναστάσιος, η Γοριδάρη Καμίδου Χρύσα, ο Γρηγορίου ο Κυριάκος, ο Ετόγλου ο Γιάννης, ο Ζαζόπουλος ο Νικόλαος, Ζαχαριάδης ο Παύλος, ο Θεοδωρίδης ο Ραδής, ο Ιορδανίδης ο Παγκράτης, ο Καϊμαξίδης ο Γιώργος, ο Καλαϊτζίδης ο Γιώργος, ο Άγγελος ο Καλίας, ο Καμπουρίδης ο Γαβριήλ, ο Κάργας ο Γιώργος, ο Κιωσές ο Χρήστος, Κυπριτσή Ειρήνη, ο Κοτανίδης Νικόλαος, η Κουγιουμτζόγλου Σκουλίδου Δέσποινα, Κουταροπούλου Ελένη, που είναι και από το μέρος που είμαι εγώ από την Ιαμισό και κατά κάποιο τρόπο με αντικαθιστά και της εύχομαι και καλή επιτυχία γιατί έχουμε και μια έτσι προσωπική φιλία. Η Κουτσούρη Γλυκερία, ο Μακρύς ο Γιώργος, ο Μανόλας ο Δημήτρης, ο Μελισσινός ο Στέλιος, ο Μλεκάνης ο Μιχάλης, ο Μιστακίδης ο Γιάννης, ο Παπαδόπουλος ο Γρηγόρης, ο Παπαθεοδόρου ο Ανέστης, η Παπαϊωάννου Δαφνάκη Θάλια, η Παρασίδου η Νούλα, ο Παστυρματζής ο Γιώργος, ο Παυλίδης ο Χαράλαμπος, ο Ραδιόπουλος ο Γιώργος, ο Ρεμόντης ο Θέμης, ο Σαυρίδης ο Γιώργος, ο Σαλπιστής ο Γιώργος, Σαμαρτζίδου Ανθή, η Σιδερά η Χρύσα, που έχουμε και συνεργασία στο νομικό πρόσωπο, η Αντιπρόεδρος, Σημεωνίδου Λενικάκη Παναγιώτα, η Ταξίδου η Όλγα, ο Τσαγκαλίδης ο Θεοφάνης, ο Φουτζιτζής ο Χρήστος,
ο Χαρίσκος ο Νίκος, η Χαρίσκου Στυλιανίδου Ευγενία, η Χαρπαντίδου Ευγενία, η Χατζηδημητρίου η Εύη και τέλος από αυτούς που ανακοινώθηκαν ο Λευτέρης ο Χρυσοχοίδης. Μάλιστα. 46 ονόματα λοιπόν, ανθρώπων οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο. Υπάρχουν, για τη συνέχεια θα γίνουν οι ανακοινώσεις και των υπολείπων υποψηφίων. Ανανεωμένο το ψηφοδέλτιο σε αρκετά σημεία του. Ναι, ανανεωμένο. Νομίζω είναι ένα ψηφοδέλτιο, όπως είπα και στην αρχή, Νίκης. Άνθρωποι από όλους τους χώρους, αναγνωρίσιμοι, άξια μέλη της κοινωνίας. Νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά και ο δικός μου στόχος μπορεί να φανεί υψηλός, αλλά είναι πραγματικά η νίκη από την πρώτη Κυριακή και με την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου και με την ανταπόκριση που είδα από τον κόσμο, θεωρώ ότι είναι ένας στόχος εφικτός, πρέπει να τον βάλουμε και πρέπει να παλέψουμε πάνω σε αυτό. Μάντης δεν είμαι, αλλά και στις προηγούμενες εκλογές έκανα κάποιες προβλέψεις οι οποίες πέσανε μέσα. Κάποτε τότε φαντάζανε αδύνατα κάποια πράγματα, αλλά γίνανε. Θεωρώ ότι με πολλή δουλειά και φυσικά με το έργο το πλούσιο που έχουμε κάνει θα τα καταφέρουμε. Αυτή την τριετία πώς είδατε την πορεία και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Νικολαίδη, γιατί κάνατε μία αναφορά στο ξεκίνημα της συζήτησης. Θέλαμε να μας πείτε πώς εσείς εκλάβατε έτσι, αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε, γιατί ήταν και μία περίεργη, θα λέγαμε, περίοδος, υπό την έννοια ότι η παράταξη της αξιωματικής εντός εισαγωγικών αντιπολίτευσης, αν είναι δόκιμος όρος για την αυτοδιοίκηση, από πολύ νωρίς διασπάστηκε. Να σχολιάσω εδώ ότι διασπάστηκε η παράταξη. Σας το λέω τώρα έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου, γιατί και ο Δήμαρχος στην ομιλία του της Κυριακής είπε κάτι. Είπε ότι αυτό που χωρίζει σε μια παράταξη και σε συγκεκριμένη παράταξη, Νέα Εποχή, Νέα Δράμα, είναι η κουτάλα και το μέλι. Εγώ το πιστεύω. Βαρύ είναι αυτό, κύριε Νικολαίδη. Βαρύ, δεν ξέρω αν είναι, το πιστεύω. Έτσι. Έχω και προσωπική εμπειρία και θεωρώ ότι το να είσαι τόσο γατζωμένος σε θέσεις σε οδηγεί σε ατοπήματα και αυτά τα βλέπουμε τον τελευταίο καιρό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εύχομαι να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση, αλλά μόνο το εύχομαι, δεν το βλέπω και όλα, να σας πω την αλήθεια. Τώρα όσον αφορά τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν ήταν αυτό που περίμενα. Δεν ήταν γιατί δεν περίμενα ειδικά το πρώτο διάστημα το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου να πέφτει εσκεμμένα χαμηλά. Όταν είσαι άπειρος, δυσκολεύεσαι να αντιμετωπίσεις κάποιες καταστάσεις. Με τον καιρό όμως, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, επειδή είμαι και σαν χαρακτήρας αυθόρμητος και τον πρώτο καιρό αντιδρούσα σε διάφορα που έβλεπα, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνονται και κυρίως από τις παρατάξεις, από την παράταξη να πω Νέα Εποχή, Νέα Δράμα, γιατί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι μία, ακόμη και σήμερα, ενιαία παράταξη, ναι. Έτσι. Πράγματα τα οποία μόνο καλή εικόνα δεν μου άφηναν και μάλιστα ειλικρινά απορούσα για το πώς, με ποιον τρόπο οι συνάδελφοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ασκούν πολιτική ή αντιπολίτευση, αν θέλετε. Ευτυχώς συνάδελφοι από τις άλλες παρατάξεις κρατούσαν ψηλά το επίπεδο και εμείς με την εμπειρία που ακολούθησε έχουμε φέρει νομίζω σε ένα καλό επίπεδο. Χρειάζεται όμως συμμετοχή από όλους. Δηλαδή πρέπει να θέλουμε να έχει ένα υψηλό επίπεδο το Δημοτικό Συμβούλιο, επιβάλλεται. Τι να σας πω, μου έρχονται διάφορα στο μυαλό τώρα που δεν θέλω να αναφέρω, αλλά οι συνδημότες μας απαιτούν από εμάς να κρατάμε ένα υψηλό επίπεδο όταν συνεδριάζει το ανώτατο όργανο του Δήμου. Αυτό δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι από τη μεριά μας και διαδικαστικά αλλά και με τη δουλειά μας μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια περνάμε πράγματα, ψηφίζουμε πράγματα για το καλό των συνδημοτών μας.
Ό,τι καλύτερο κάνουμε. Το ζητούμενο κάθε φορά είναι το καλύτερο για το Δήμο και για το Δημότη ασφαλώς, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιτρέψτε μου να έχω μία αντίρρηση σε αυτό, γιατί δυστυχώς παλαιοκομματικού τύπου πολιτική άλλα πράγματα κοιτάζουν, όχι το καλό του Δήμου. Η καρέκλα κυρία Πατικίδου θεωρώ ότι είναι πολύ... μάλλον το κυνήγι της καρέκλας είναι άσχημο πράγμα. Και αυτό το έχω δει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο άπειρες φορές. Πολλές πράξεις δείχνουν αυτό το πράγμα. Ο κόσμος κρίνει όμως, κύριε Νικολαίδη. Ο κόσμος, έχω την αίσθηση ότι βλέπει περισσότερα πράγματα πλέον. Και μπορεί αυτό να αντιληφθεί περισσότερα φάνηκε, πράγματα. Αυτό νομίζω φάνηκε και από τις εκλογές του 2010. Δηλαδή, πρακτικές περίεργες, να το πω έτσι, εντάξει, δεν περνάνε άλλο. Ή το χτύπημα του Δημότη στην πλάτη για να πάρω μία ψήφο, δεν περνάνε άλλο. Ο Δημότης ζει, όχι ο Δημότης μόνο, όλοι οι Έλληνες ζούμε τραγικές στιγμές. Αυτό που απαιτεί από μας είναι έργο. Είναι έργο, όχι αυτό το χτύπημα στην πλάτη. Το βλέπετε κι εσείς. Κάποτε τα γραφεία των βουλευτών είχαν εκατοντάδες κόσμο απ' έξω και μέσα δεν μπορούσες να μπεις. Σήμερα δεν είναι έτσι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο κόσμος απαιτεί από μας την παραγωγή έργου, γιατί αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εκεί που είμαστε και πρέπει αυτός να είναι σκοπός για όλους μας. Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για την Ονειρούπολη. Μια και θεωρητικά είναι η μεγαλύτερη και πρακτικά η μεγαλύτερη διοργάνωση του Δήμου Δράμας, η μεγαλύτερη διοργάνωση όλης της περιοχής μας βεβαίως. Πώς είδατε τη φετινή Ονειρούπολη, αν σας ικανοποίησε το αποτέλεσμα, γιατί είναι ένα θέμα για το οποίο επίσης γίνονται πολλές συζητήσεις, υπάρχουν και πολλές διαφορετικές απόψεις. Να σας πω, εγώ υπηρέτησα την Ονειρούπολη από τη θέση... σαν δημοτικό σύμβουλος, μάλλον ήμουν στην Επιτροπή τη Διαπαραταξιακή της Ονειρούπολης. Θεωρώ ότι, να ξεκινήσω μάλλον από το εξής, ότι η Ονειρούπολη ήταν μια ιδέα της Δημοτικής Αρχής του Θωμά του Μαργαρίτη. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ έξυπνη ιδέα, κάτι πολύ καλό για τον τόπο μας. Ακούω συχνά πυκνά ότι και χθες το άκουσα από τον κύριο Παπαμανίλη ότι εμείς πολεμούσαμε την Ονειρούπολη, δεν θέλαμε την Ονειρούπολη. Αυτά είναι επίσης δηλαδή τραγικά ψέματα. Υπάρχουν πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου με προτάσεις μας για την Ονειρούπολη. Μάλιστα ο χώρος ο οποίος γίνεται σήμερα η Ονειρούπολη, ο Δημοτικός Κήπος, ήταν μια πρόταση που έγινε από την Παράταξη Πόλη και Ζωή. Εμείς είχαμε άλλα θέματα με την Ονειρούπολη. Είχαμε θέματα, ναι, αλλά είχαν να κάνουν με τι. Είχαν να κάνουν με το κόστος. Είχαν να κάνουν με τον τρόπο λειτουργίας. Έτσι. Να πω ότι η Ονειρούπολη του 2010 κόστησε 1 εκατομμύριο. Να πω ότι η Ονειρούπολη του 2010, και δεν ξέρω για τα προηγούμενα χρόνια, σας λέω μια κατάσταση που είναι πρόσφατη και ήταν πριν αναλάβουμε εμείς. Την οποία βρήκατε εσείς αναλαμβάνοντας τη Δημοτική Αρχή. Να πω ότι δεν είχε έσοδα από την Ονειρούπολη ο Δήμος. Λοιπόν, αυτά ήταν τα θέματά μας. Εμείς στην πράξη φτάνουμε σήμερα, έτσι, Ονειρούπολη 2013-2014, με ένα κόστος της Ονειρούπολης, το οποίο είναι στις 260.000 ευρώ. Δείτε τη διαφορά. 1 εκατομμύριο το 2010, 260.000 σήμερα. Αυτός είναι και ο τρόπος, έτσι, πώς αντιλαμβανόμαστε... Σχεδόν σε ένα τέταρτο. Σχεδόν. Ναι. Πώς αντιλαμβανόμαστε τη διοίκηση και πώς σεβόμαστε τα χρήματα των δραμηνών. Άκουσα και άλλα για απολογισμούς που δεν δίνονται. Αυτά επίσης είναι, έτσι, φρικτά ψεύδι. Απολογισμός δίνεται κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι μάλιστα πολύ αναλυτικός. Έτσι. Να μην συνεχίσω, αλλά μερικά πράγματα που ακούω πραγματικά με βγάζουν και έξω από τα ρούχα. Η Ονειρούπολη πάντα, κάθε χρόνο, πάει και πιο μπροστά. Σκεφτείτε ότι τα τελευταία χρόνια έχει και άλλες πόλεις που πάνε να μιμηθούν το δικό μας παράδειγμα.
Και παρόλα αυτά είναι πρώτη σε επισκεψιμότητα. Οι επιχειρηματίες είναι πολύ ευχαριστημένοι γιατί πραγματικά με την αύξηση της επισκεψιμότητας και αυτοί δουλεύουν και αυτός είναι ένας από τους σκοπούς. Όσον αφορά το μέγεθος της Ονειρούπολης, χωροταξικά συνεχώς μεγαλώνει. Σε δράσεις, τι να πω, άκουσα ότι δεν είναι η Ονειρούπολη για τα παιδιά. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Τόσες δράσεις όσες είχε η φετινή Ονειρούπολη για τα παιδιά δεν είχε ποτέ. Ακούω μετά, επειδή πέρυσι ήμουνα στην Επιτροπή, διαπαραταξιακή Επιτροπή, και ήταν και μέρος της Επιτροπής και ο κ. Παπαμανουήλ. Το αν πολεμούσαμε εμείς στην Ονειρούπολη, φτιάχνοντας προτάσεις, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το αξιολογήσουν οι δραμηνοί. Το να κάνουμε μια Επιτροπή, να αποφασίζουμε πράγματα, έτσι, και μετά από μια ώρα ή δύο ώρες ή την άλλη μέρα να βγαίνουμε στα κανάλια και να χτυπάμε την Ονειρούπολη, νομίζω και αυτό είναι τραγικό. Μάλιστα. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο, επιγραμματικά σχεδόν θα λέγαμε, για το έργο της Δημοτικής Αρχής, κύριε Νικολαίδη. Το έργο της Δημοτικής Αρχής. Γιατί είναι πολλά τα πράγματα βεβαίως τα οποία θα θέλετε να αναφέρετε. Επειδή ο χρόνος δεν πιέζει, θα θέλω πολλά. Συγκεκριμένα. Επιγραμματικά θα σας πω και όπως είπα, έχω κι εγώ στα χέρια μου το φυλάδιο που έχει βγάλει η παράταξη με το έργο της Δημοτικής Αρχής και θα το ξαναπώ, κάθε δραμηνός μπορεί να το έχει στα χέρια του, να το μελετήσει, να δει πόσα και σπουδαία γίνονται. Από το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή. Θα ήθελα κυρίως να σταθώ στα έργα υποδομής και ανάπτυξης, τα οποία για χρόνια λείπανε από τη Δράμα. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω και να ενημερώσω τον κόσμο, αν υπάρχει κάποιος που δεν το ξέρει, γιατί το λέμε συχνά πυκνά και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι τα τελευταία 20 χρόνια χρήματα ευρωπαϊκά στη Δράμα, ζήτημα να φτάσανε τα 17-17,5 εκατομμύρια. Σήμερα, με 3 χρόνια Δημοτική Αρχή, Πόλη και Ζωή, τα εγκεκριμένα και προσένταξη έργα στο ΕΣΠΑ είναι πάνω από 60 εκατομμύρια. Να γίνω πιο συγκεκριμένος. Το ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής αναγέννησης του Δήμου Δράμα, στο οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει και την ανέγεση του κτηρίου Κηφή. Τη βελτίωση και ενίσχυση υποδομών ευρύτερα της οδό Φιλίππου, την κατασκευή προπονητηρίου στο χώρο του Κραχτίδη, καθώς και την ενίσχυση του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, όλα αυτά 7 εκατομμύρια ευρώ. Υποδομές ενίσχυσης προσβασιμότητας της κατηγορίας στον ΑΜΕΑ, κατασκευή του παιδικού σταθμού στη Νέα Κρόμη, Νέα Κρόμη στην οποία είναι και ο τόπος που μένω, και ήταν ένα πάγιο αίτημα των συνδήμωτών μας. Είναι έτοιμος ο παιδικός σταθμός και θα δοθεί προς χρήση 680.000 ευρώ το έργο αυτό. Προμήθεια εξοπλισμού των παιδικών σταθμών του Δήμου Δράμας 528.000. Έχουν εξοπλιστεί όλοι, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, προφανώς θα το γνωρίζετε και έχετε κάνει και ρεπορτάζ πάνω σε αυτό. Η βελτίωση και αναβάθμιση της περιφερειακής τοπικής οδού Μαυροβάτου Μικροχωρίου, το οποίο ολοκληρώνεται στο επόμενο διάστημα, 425.000 ευρώ. Η Γερολύμπου, όλος ο κόσμος το βλέπει, 1.865.000. Η κατασκευή του κόμβου πρόσβασης σε ΣΜΑ και ΚΔΑΗ του Δήμου Δράμας, η ανακαίνιση του παλιού Δήμαρχείου και η μετατροπή του σε πολιτιστικό πνευματικό κέντρο. Τόσα και τόσα μπορώ να πω, θα σας πάρω πολύ χρόνο. Θα ξαναπώ όμως ότι εδώ είναι το φυλάδιο. Όλοι οι δραμηνοί μπορούν να το έχουν στα χέρια τους και να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν τη δημοτική μας αρχή με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση που ζούμε, γιατί είναι αυτό που λένε άλλαξε ο Μανολιός, έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που διοικούσαν το Δήμο χρόνια, ζητάνε σήμερα την ψήφο των δραμηνών σαν να είναι κάτι το εντελώς καινούργιο. Θα ρίξει και δεν τους ξέραμε ή δεν διοίκησαν το Δήμο ή δεν τον διοίκησαν έτσι όπως τον διοίκησαν. Καλό είναι λοιπόν να κάνουμε τις συγκρίσεις μας, να αξιολογούμε και εύχομαι και ελπίζω
και σε ένα βαθμό να σας το πω, ναι, είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος τα βλέπει και μας στηρίζει. Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Βεβαίως και ενώπιση των εκλογών θα τα λέμε συχνά πυκνά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι και όπως ήδη σας είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, στο σημείο αυτό είναι μαζί μας ο Γιάννης Μυστηρίδης για να, έτσι, να συζητήσουμε κάποια πράγματα στον απόϊχο της χθεσινής εκπομπής για τον οργανισμό ΕΝΤ σχετικά με τη διαγραφή του ελληνικού χρέους και για τον απόϊχο στην ουσία που δημιουργήθηκε. Γιάννη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, φίλε. Πάλι. Πραγματικά η χθεσινή εκπομπή δημιούργησε πολύ θόρυβο. Αυτό εισπράξαμε και από τα τηλεφωνήματα που γινόταν κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και μετά από τα μηνύματα που δεχτήκαμε. Να πούμε και πάλι ότι η εκπομπή θα προβληθεί το Σάββατο στις 3 το απόγευμα και χθες υπήρχαν μηνύματα και όχι μόνο από τη Δράμα, γιατί να πούμε για άλλη μια φορά ότι από 9 ραδιοφωνικούς σταθμούς εξέπεμπε έτσι σε παγκόσμια εμβέλεια, οπότε το ενδιαφέρον προήλθε από πολλές περιοχές. Ποια ήταν η δική σου αίσθηση μετά τη χθεσινή εκπομπή? Φιλιό, νομίζω ότι πραγματικά ο κόσμος διψάει για κάτι καινούριο, για κάτι άλλο, ψάχνει μέσα σε αυτή την κρίση και την καταχνιά να βρει μια αχτίδα φωτός. Και δεν είναι τυχαίο αυτή η ανταπόκριση που υπάρχει τουλάχιστον μέσα από το Facebook που παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες και γενικότερα οι συγκεντρώσεις που κάνουν πανελλαδικά. Μιλάμε καθημερινά, έχουν 10-15 συγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία της χώρας. Και αυτό που οι ομάδες που έχουν δημιουργηθεί σε ολόκληρη τη χώρα, λες, έτσι. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση ότι δεν είναι ούτε καν ομάδες. Δηλαδή είναι κάποιοι εθελοντές, θα έλεγα, οι οποίοι καλός ή κακός, καλός για αυτούς, κάποιοι που δεν το πολυπιστεύουμε, ίσως να αμφιβάλλουμε για κάποια πράγματα, βλέπουμε ότι αυτοοργανωθήκανε, θα έλεγα, με την έννοια ότι συνονοούνται μεταξύ τους, κάνουν κάποιες ομάδες και ενημερώνουν τον κόσμο για το τι ακριβώς, κατά τη γνώμη τους, έχει γίνει. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έχεις μία μερίδα των μέσων ενημέρωσης και μάλιστα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, τα μεγάλα κανάλια, οι μεγάλες εφημερίδες, ενώ στην αρχή πριν 2-3 χρόνια είχαν ξεκινήσει να προβάλλουν, αν θυμάσαι, Φιλιό, τότε με τον Τριανταφυλόπουλο, ναι, κάποιος από την Πάτρα που φέρνουν τα 600 δις για να σώσουν την Ελλάδα. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι μετά από αυτό ο Τριανταφυλόπουλος έχασε την εκπομπή του, βγαίνει ιντερνετικά πλέον. Κάποια άλλα κανάλια, ο Παπαδάκης που τους είχε βγάλει στην πρωινή εκπομπή, επίσης σταμάτησε να τους βγάζει, ενώ θυμάμαι και είδα μέσα στο, αν πούμε στο YouTube, θα βρούμε εκπομπές που ο Παπαδάκης εκθίαζε και τον κύριο, τον δόκτωρ, τον γιατρό θα λέγαμε, τον Λαμπράκη, αλλά και τον δικηγόρο που έχουν στην ομάδα που είναι αντιπρόεδρος της ΕΝΤ. Και ξαφνικά ήρθε το πάνω κάτω, άκρα του τάφου σιωπή. Και αυτό που κάνει εντύπωση στον κόσμο, πώς ενώ έχει μια τέτοια πρόταση, λοιπόν δεν την αξιοποιεί η κυβέρνηση και την ίδια στιγμή δεν... Δηλαδή δεν τους πιάνει να τους κλείσει μέσα την άλλη μέρα. Ναι, δηλαδή αν είναι, είναι ψεύτες και απατεώνες. Αν ευσταθούν γιατί δεν το αξιοποιεί, δεν το εκμεταλλεύεται από τη μία κεντρική εξουσία και αν από την άλλη είναι ψεύδι. Για ποιο λόγο αυτά, δεν γιατί διευκρινίζει να πει, κοιτάξτε να δείτε. Προχωράτε διαδικασίες να τελειώνει. Έτσι, δεν μπορεί δηλαδή να κοροϊδεύετε όλη τη χώρα και όλο τον πλανήτη, να μας κατηγορείτε για εσχάτη προδοσία, ότι είμαστε κλέφτες, απατεώνες και τα λοιπά. Να πούμε, αυτοί που λένε τώρα η ομάδα αυτή για κλέφτες και απατεώνες και για εσχάτη προδοσία, μπορούμε να πούμε ότι το βλέπουμε καθημερινά. Βλέπουμε τι γίνεται με τις κλεψιές που έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια, στη φυλακή που έχουν πάει μία σειρά και πόσοι άλλοι ακόμη, τραπεζίτες, κυβερνητικοί παράγοντες. Άρα δηλαδή στοιχειοθετείς κάποια στοιχεία απατεωνιάς και κλεψιάς. Mm-hmm. Εδώ πολύ απλά είπε και ο κύριος Μανώλης Λαμπράκης εχθές ότι, ωραία, είναι απατεώνας. Αποδείχτε το.
Εγώ τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάτι το μεμπτό για να πω ότι είναι απατεώνας. Την ίδια στιγμή είμαι δύσπιστος, γιατί όπως λένε και πολλοί ότι φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό. Έτσι ξεκινάμε συνήθως τις συζητήσεις, ακόμη και εμείς που έχουμε κάνει και εκπομπές και έχουμε ίσως πάρει κάποια στοιχεία επιπλέον. Συνεχίζουμε να λέμε ότι είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό και αισθάνομαι ότι θα το λέμε μέχρι κάποια στιγμή να δούμε στην πράξη ακριβώς, να εφαρμόζεται κάτι. Ακριβώς. Γιατί αν στην πράξη δεις τελικά ότι αυτά που λένε είναι ανεφάρμοστα ή δεν εφαρμόζονται, αλλά εφαρμόζονται κάποια άλλα πράγματα, τότε σίγουρα αυτό που έχεις να κάνεις είναι να τους κατακεραυνώσεις. Εδώ είχαμε το δικαστήριο που έκανε ο Άδωνης τον κύριο Λαμπράκη και στο Σόρα και έγινε στις 28 Ιούνιου το δικαστήριο. Αθωωθήκανε παμψηφοί, ήρθαν οι τραπεζίτες, πιστοποιήσαν ότι όντως υπάρχουν αυτά τα λεφτά εκεί. Από την άλλη μεριά μιλάνε για ομόλογα του Αμερικάνικου Δημοσίου, που σημαίνει μα πώς είναι δυνατόν ολόκληρη Αμερική, έτσι με τα πρακτορία της, να τους επιτρέπει να κυκλοφορούν ή να κάνουν αυτές τις κινήσεις. Και την ίδια στιγμή οι Έλληνες εδώ να γυρίζουν την πλάτη και να λένε ότι αυτά είναι ψευκές και απατεωνιές, και την ίδια στιγμή που πραγματικά πάμε από το κακό στο χειρότερο. Έτσι. Εάν υπάρχει έστω μία ελπίδα στο εκατομμύριο να είναι αληθινά έστω το παραμικρό, γιατί δεν το δοκιμάζεις ή γιατί δεν τους παίρνεις να τους κλείσεις μέσα? Αυτά τα ερωτήματα, φιλιό, είναι που κάνουν τον κόσμο για να ψάχνει ολοένα και περισσότερο και να έρχεται πιο κοντά σε τέτοιου είδους αναλύσεις και ιδέες. Και νομίζω ότι το κράτος... Μήπως βολεύει κιόλας, Γιάννη, αυτό για να έχουν τον κόσμο σε μια κατάσταση ότι ναι, μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο, να αφήνουν τον κόσμο να εφησυχάζεται, γιατί... και να ψάχνει προς λάθος κατεύθυνση. Κοίταξε, φιλιό, αυτό που μου κάνει εντύπωση, γράφει σε πολλά σημεία ότι η επανάσταση γίνεται με την πένα. Βγάλανε κάποια ψηφίσματα, έτσι, που έχουν μαζέψει πάνω από 2 εκατομμύρια σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, και λέει ότι με την πένα θα αλλάξουμε τον κόσμο. Εγώ, αν με ρωτήσεις, έτσι ιδεολογικά, πιστεύω ότι μόνο μέσα από επαναστατικές διαδικασίες έχει αλλάξει ο πλανήτης χιλιάδες χρόνια μέχρι τώρα, μέσα από πολέμους και επαναστάσεις. Με την πένα δεν είδα να αλλάζουν πολλά πράγματα. Αλλά ωστόσο αυτό με κάνει να είμαι ανοιχτός και να λέω μήπως υπάρχει, μπορεί να υπάρχει και αυτή και η περίπτωση. Αυτό, σωστά. Άρα, όπως έλεγε και κάποιος, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο ανοιχτό ερωτηματικό. Με την έννοια ότι κάθε τι καινούριο που μας εμφανίζεται σίγουρα μας στρεσάρει, μας πανικοβάλλει, αλλά αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πούμε για να το ελέγξουμε, να το εξετάσουμε, για να δούμε, τι γίνεται. Μήπως λοιπόν, ισχύει. Από αυτή την άποψη πιστεύω ότι και εμείς έτσι παρουσιάσαμε δύο και σήμερα έτσι και άλλες φορές που θα το κάνουμε για τρίτη φορά. Την ίδια στιγμή θέλω να καλέσουμε όλους αυτούς οι οποίοι είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι, όπως είναι οι Δήμοι. Αυτό πάλι το πρόγραμμα με τους Δήμους που έχουν βγάλει σαν δεύτερο τρίτο χαρτί από ό,τι έχουν πει, φαντάζει, θα έλεγα, το τέλειο ή θα αγγίξει το τέλειο. Απορώ γιατί αυτοί οι δήμαρχοι, ενώ συζητάνε μαζί τους, έχουν συζητήσει με όλους τους δήμους της περιοχής, έτσι, και όλοι τους λένε ναι μεν, αλλά θα δούμε και τα... Και λέει πολύ απλά ότι εξετάστε το, βάλτε τους οικονομολόγους, τους δικηγόρους, όποιους τέλος πάντων θέλετε, και αν βρεθεί μία κουκίθα έτσι, που να δημιουργεί πρόβλημα στο Δήμο ή στο Δήμαρχο ή στην τοπική κοινωνία, τότε μην το κάνετε. Ήδη βλέπεις ότι το ίντερνετ μέσα από τα πολλά αρνητικά έχει και πάρα πολλά θετικά, αρκεί να ξέρεις να το χρησιμοποιείς σωστά, έτσι να κάνεις καλή χρήση. Σωστά. Βλέπω ότι και οι 5 δήμοι αυτοί που υπογράψανε αναφέρονται μέσα στη διάβγεια των δήμων. Για λόγους έτσι μεταξύ τους, όπως είπε και ο κύριος εκπρόσωπος που είχαμε χθες εδώ, δεν αναφέρουν, γιατί κάθε φορά που εμφανιζόταν κάποιος δήμος που ήταν έτοιμος να υπογράψει, πέφτανε οι πιέσεις και τελευταία στιγμή αλλάζανε πορεία. Νομίζω ότι σύντομα θα φανεί αν είναι αληθινό, γιατί από ό,τι έχουν πει, το παγκόσμιο καταπίστευμα ανοίγει τις πύλες του κάθε 3 φορές το χρόνο, κάθε 4 μήνες αν δεν κάνω λάθος. Και ήδη οι πρώτοι που υπογράψανε, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, μέχρι τα μέσα Φλεβάρι, 20 Φλεβάρι το πολύ, θα πρέπει να έχουμε το πρώτο αποτέλεσμα. Δεν έχουμε ακόμη στοιχεία για το ποιοι υπέγραψαν, ποιοι δήμοι υπέγραψαν, τι ακριβώς έγινε. Εγώ ξέρω, αλλά δεν μπορώ να πω για τους λόγους να μην κάνω ζημιά για κάποιους λόγους που δεν θέλουν. Αλλά στη διάβγεια όσοι ξέρουν, οι δήμαρχοι, οι σύμβουλοι τους, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να μπουν και να δούνε ποιοι υπογράψαν. Εγώ μέσα από εκεί το βρήκα, δεν μου το είπε κανένας. Έτσι έκατσα ένα βράδυ, έψαξα και βρήκα. Αλλά θέλει να ψαχτείς. Αυτό μπορεί να δείχνει λίγο μυστικιστικό, αλλά είναι πάρα πολύ εύλογο, γιατί
όπως είπα, κάθε φορά από ό,τι λένε εμφανιζόταν κάτι, αρχίζαν οι πιέσεις. Άρα για να αποφύγουν τις πιέσεις, σου λέει άσε να βγουν πρώτα οι πρώτοι και μετά από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα είναι ασταμάτητη η ροή. Γι' αυτό εγώ έχω μια ελπίδα, περιμένω, είναι κοντά τα πράγματα, mm-hmm. είναι στα μέσα Φλεβάρι από ό,τι λένε. Ήδη στις 8 και 9 του Φλεβάρι θα έρθει όλη η ομάδα που είναι στο εξωτερικό, έτσι στην Ελλάδα, θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους εισαγωγικά. Αυτά που έχουν προτείνει σε συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη, το mm-hmm. Σάββατο στις 11 με 3 η ώρα θα έχουν μάλιστα γενική συνέλευση και καλεσμένοι θα είναι όλοι οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι συλλόγων κτλ. Για να τους ενημερώσουν για τα προγράμματα του Δήμου. Και την Κυριακή στις 5 η ώρα θα έχουν στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. μια γενική συγκέντρωση, η οποία θα αναλύουν και την τελευταία λεπτομέρεια. Από ό,τι λένε, δεν είναι τυχαίο ότι διαλέξανε τη Μακεδονία και την πόλη της Θεσσαλονίκης. Μιλάνε για το αντίπαλο δέος που είναι ο Σόρος και τα συμφέροντα που εξυπηρετεί εδώ και 40 περίπου χρόνια στην περιοχή. Ήδη μιλήσανε, όπως έχουμε ακούσει, και πέρα από προφητείες αλλά και από άλλες αναλύσεις από διάφορες χώρες, μιλάνε για μια Ελλάδα, Ελλάδα-Τουρκία να την τεμαχίσουν. Μιλάνε για 4 κρατήδια, ένα της Μακεδονίας που θα είναι τα Σκόπια, η Μακεδονία, η Βουλγάρικη, η Ελληνική, άλλο ένα κράτος στη Θράκη. Όλα αυτά τα πράγματα νομίζω είναι εκ του πονηρού, όπως έχουμε μάθει. Ο πλούτος είναι τεράστιος που έχουμε κάτω από τα πόδια μας και πάνω από τα πόδια μας βέβαια που είναι ο ήλιος και ο αέρας. Νομίζω ότι όλο ένα περισσότερο συγκλίνουμε ότι τα συμφέροντα τελικά πέφτουν σε παγκόσμιο επίπεδο στη Μεσόγειο, όπως είδαμε και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος από εδώ ξεκίνησε και ο δεύτερος και πολύ φοβάμαι να μην ξεκινήσει ο τρίτος και αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να αποτραπεί γιατί πέρα από την οικονομική διάσωση όχι απλά της Ελλάδος αλλά ολόκληρου του πλανήτη των καταχρεωμένων γιατί όπως είπε χθες ο κ. Λαμπράκης, δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να τον ακούσουμε, mm-hmm. Μίλαγε ότι χρωστάνε όλες οι χώρες. Έτσι, ακριβώς. Πού χρωστάνε, ρε παιδιά, τέλος πάντων, και αυτό δεν αναρωτιόμαστε. Ας μετρηθούμε τελικά. Μπράβο. Και ας δούμε ποιος τι είναι αυτός δηλαδή που του χρωστάμε όλοι. Να πάμε να ακούσουμε λοιπόν, τον. Νομίζω ότι καλό θα είναι να. Εχθές δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε, τουλάχιστον σήμερα. Έτσι. Ναι, με πέντε πράγματα. Να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη χθεσινή συνομιλία που είχαμε με τον πρόεδρο του οργανισμού, με τον πρόεδρο του οργανισμού, τον κύριο Μανώλη Λαμπράκη, και θα επιστρέψουμε αμέσως να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Καταρχάς θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η υπόθεση της ΕΝΤ. Εννοείται για την σύσταση και τη δημιουργία του οργανισμού. Του οργανισμού, ακριβώς. Ή για το θέμα των Δήμων. Για το θέμα της σύστασης της ΕΝΤ μιλάμε. Κοιτάξτε, η ΕΝΤ αποτελείται από αυτή τη στιγμή από πάρα πολλούς, από χιλιάδες επιστήμονες γύρω σε όλο το... Λίγο πιο δυνατά, συγγνώμη κύριε Λαμπράκη, λίγο πιο δυνατά. Ναι, παρακαλώ. Νομίζω σας ακούμε καλύτερα. Μάλιστα. Ξεκίνησε λοιπόν σαν μια προσπάθεια εδώ και περίπου 2,5 με 3 χρόνια mm-hmm. από μια ομάδα επιστημόνων από την... Νέα Υόρκη, αργότερα βέβαια εξαπλώθηκε σε όλο τον πλανήτη. Καταρχήν βλέπαμε ότι ερχόταν μια μεγάλη λέλαπα για τον ελληνισμό. Γνωρίζαμε βεβαίως από δικές μας πληροφορίες ότι επίκειται το τελικό χτύπημα στον ελληνισμό, την Ελλάδα και την εξαφάνιση τόσο του ελληνικού έθνους όσο και την διάλυση του κράτους. Ήταν σχέδια τα οποία είχαν δρομολογηθεί από το 1974. Από το 1974? Λοιπόν, από το 1974, μάλιστα. Με αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, αρχίσαμε αυτή την προσπάθεια, έχοντας βέβαια υπόψη μας ποιες είναι οι σχέσεις στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα και μαζευτήκαμε, λοιπόν, μια ομάδα 10-12 ατόμων και αρχίσαμε να... Σκεπτόμεθα πώς να δημιουργήσουμε ένα πυρήνα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια σημαντική παρέμβαση, ούτως ώστε να σταματήσει αυτή η καταστροφή του ελληνισμού. Δημιουργήσαμε λοιπόν, καταρχήν το πρώτο πράγμα το οποίο μας έκανε εντύπωση, είναι ότι
όταν ελέγξαμε τα χρέη όλων των χωρών του πλανήτη, είδαμε ότι δεν υπάρχει κανένα κράτος που να μην χρωστάει. Μάλιστα. Αφού διαπιστώσαμε λοιπόν ότι χρωστούν οι πάντες, και είναι φυσικό όταν σε ένα δωμάτιο 10 άτομα χρωστούν όλοι, κάποιος τους έχει δανείσει. Έπρεπε λοιπόν να βρούμε ποιος είναι ο δανειστής. Ποιος είναι ο δανειστής. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη. Βεβαίως. Όταν λοιπόν στον πλανήτη είμαστε 192, τώρα είναι 202 κράτη, χρωστούν οι πάντες, σημαίνει ότι κάποιος είναι δανειστής και τους δανείζει. Αφού λοιπόν κάναμε όλες τις διαδικασίες που χρειάζεται και τεράστιες έρευνες, αφού πήραμε κοντά μας όλους τους επιστήμονες που ήταν απαραίτητοι, βεβαίως αρχίσαμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι ότι δεν χρωστάει κανένας σε κανέναν άλλον. Ότι τα χρήματα τα οποία παρουσιάζονται σαν εξωτερικό χρέος των χωρών δεν είναι χρέος προς κάποιον τρίτον. Αλλά είναι χρήματα, δεν είναι χρήματα προς κάποιον τρίτον, είναι χρήματα τα οποία ανήκουν στις χώρες οι οποίες έχουν συμφωνήσει εδώ και περίπου 60-70 χρόνια ότι θα έχουν το δικαίωμα να εκταμιεύουν από τα δικά τους ταμεία με την υποχρέωση μόνον να επιστρέφουν το ποσό πίσω στα ταμεία με ελάχιστο ή μηδενικό επιτόκιο. Να σας πω σε ένα παράδειγμα, ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου όταν ήρθε στην αρχή, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2009, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2009, ο κύριος Παπανδρέου εκταμίευσε από αυτά τα ταμεία, δηλαδή από τα παγκόσμια καταπιστεύματα, τα οποία είναι η ιδιοκτησία του ελληνικού λαού, εκταμίευσε σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις τον μήνα Οκτώβριο και Νοέμβριο γύρω στα 5 ή 6 δις. Με επιτόκιο 0,31%. Εκείνη δηλαδή τη στιγμή η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος ή το 3α, άρα δεν χρειαζόταν καμία εγγύηση εξωτερική για να πάρει τα χρήματά της από τα ταμεία που, τα παγκόσμια ταμεία και βέβαια από το ποσοστό το οποίο ανήκει στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, το τι συνέβη μετά από εκείνη τη χρονική στιγμή, τον Νοέμβριο του 2011, απόλυτη ευθύνη φέρει ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδας. Mm-hmm. Διότι τους πρώτους 2 μήνες μπορούσε ακόμα και λειτουργούσε αυτός ο θεσμός, ο οποίος λειτουργεί παγκόσμια για όλες τις συνδεταγμένες χώρες. Επομένως, από εκεί άρχισε λοιπόν ο μεγάλος αγώνας ο δικός μας, όταν διαπιστώσαμε ότι το σχέδιο διαλύσεως της Ελλάδας μπαίνει σε εφαρμογή και έτσι δημιουργήθηκε η ΕΕ. Σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Λαμπράκη, γιατί εσείς θεωρείτε ότι υπήρχε αυτό το οργανωμένο σχέδιο, ειδικά για την Ελλάδα? Κοιτάξτε, το σχέδιο για την Ελλάδα έχει εκπονηθεί από τη νέα τάξη πραγμάτων και συγκεκριμένα από συγκεκριμένους ανθρώπους. Μιλάω για τον κύριο Ζίντνι Μπρεζίνσκι, ο οποίος ήταν ο σύμβουλος ασφαλείας του Προέδρου Κάρτερ. Μαζί ήταν και ο Χένρι Κίσιγκερ, ο οποίος την εποχή εκείνη ήταν πρόεδρος του MJ-12. Το MJ-12 είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο και το οποίο ουσιαστικά ανταποκρίνεται στο αρχηγείο της νέας τάξης πραγμάτων, mm-hmm. το οποίο ηγείται ο κύριος Κίσιγκερ. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Μπρεζίνσκι, τον κύριο Κίσιγκερ και τον κύριο Γεώργιο Σόρο, George Walsh δηλαδή, στον οποίο ανετέθη η διάλυση των Βαλκανίων, αρχίζοντας από την Γιουγκοσλαβία, την Ελλάδα και την Τουρκία. Ο σχεδιασμός είναι ότι συνέβη στη Γιουγκοσλαβία, να συμβεί στην Ελλάδα και την Τουρκία, θα να γίνει 4 κομμάτια η κάθε μία, και αυτή η περίφημη δήλωση του Κίσιγκερ είναι αληθινή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού πλέον, ότι πρέπει να αλωτριώσουμε τα ήθη, τα έθιμα, τη γλώσσα και τις συνήθειες των Ελλήνων, εάν θέλουμε να τους ελέγξουμε, διότι είναι λαός αναρχικός. Παρακαλώ. Αναρχικός λαός, είχε πει ο Κίσιγκερ. Αναρχικός λαός. Έτσι λοιπόν το σχέδιο αυτό βρήκαν βεβαίως
επίκουρους και... Δεν είναι επομένως, κύριε Λαμπράκη, δεν είναι αστικός μύθος ότι υπόθηκαν αυτά τα λόγια από τον Κίσιγκερ, γιατί κάποια στιγμή προσπάθησαν να το περάσουν ως αστικό μύθο. Όχι, βεβαίως. Δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να είναι αστικός μύθος. Υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια. Υπάρχει συμβόλαιο το οποίο υπέγραψε ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου με τη νέα τάξη πραγμάτων. Και να σκεφτείτε ότι το 1974 που υπέγραψε το συμβόλαιο ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου, 8 Αυγούστου, υπέγραψε συμβόλαιο και αποκαλείται στο συμβόλαιο ότι η κίνηση που θα κάνει την ονομάζει ΠΑΣΟΚ. Ακόμα δεν είχε δημιουργηθεί το ΠΑΣΟΚ. Πριν τη δημιουργία του ΠΑΣΟΚ. Και λειτουργεί σαν πρωθυπουργός της Ελλάδος. Έτσι υπογράφει το συμβόλαιο. Και βεβαίως είναι πασίγνωστο σε όλο το Πανελλήνιο το συμβόλαιο που υπέγραψε. Πήρε 100 εκατομμύρια δολάρια από τον Rockefeller και από την Chase Manhattan για να δημιουργήσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο τότε το λεγόταν ΠΑΚ, δεν ξέρω πώς λεγόταν. Υπάρχει όμως και ανάλογη συμφωνία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο πρεσβύτερος, ο οποίος εν εξορία εθήτευσε στο Παρίσι, εθήτευσε σε έναν σιωνιστή καθηγητή που λεγόταν Αρών, του οποίου μαθητής ήταν και ο Χένρι Κίσιγκερ. Εκεί δημιουργήθηκε λοιπόν μια φιλία μεταξύ του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Χένρι Κίσιγκερ. Και στις 18 Ιουλίου του 1974 υπεγράφει μιας, έχουμε τα τηλεγραφήματα τα οποία έστειλε ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής στον Χένρι Κίσιγκερ, όπου συμφωνήθηκαν δύο αποβάσεις των τουρκικών δυνάμεων. Πριν ακόμα έχει πάρει σάρκα και οστά η πρώτη απόβαση, είχε συμφωνηθεί μεταξύ του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Κίσιγκερ δύο αποβάσεις, και το μόνο το οποίο ζητούσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής από τον Κίσιγκερ ήταν η διαφύλαξη των ανατολικών συνόρων της χώρας, της Ελλάδος δηλαδή, για να προσυπογράψει όλη τη διαδικασία. Έτσι καταλαβαίνετε ότι το σχέδιο αυτό δημιουργήθηκε μεταξύ αυτών των πέντε ανδρών, δηλαδή του Μπρεζίνσκι, του Σόρος, του Κίσιγκερ, του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Έχετε τα στοιχεία, κύριε Λαμπράκη, έχετε τα στοιχεία για όλα αυτά? Απόλυτα. Είναι στην κατοχή σας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα οποία ακούμε αυτή τη στιγμή είναι πράγματα που πιθανόν δεν θα μπορούσαμε ούτε καν να τα διανοηθούμε. Ίσως τα συζητούσαμε και τα θεωρούσαμε μεταξύ μας ένα φανταστικό σενάριο, αλλά... Μπορώ να τα θέσω στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, οπότε θέλω. Μάλιστα. Δεν το αμφισβητώ ασφαλώς, απλώς θέλω να το επισημάνουμε. Ναι, σας ακούμε. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν το ότι υπήρχε σχέδιο και ότι υπάρχει σχέδιο διαμελισμού της Ελλάδος, δεν υπάρχει παραμικρά αμφιβολία. Το τελευταίο μέρος του δράματος παίζεται τώρα αυτές τις μέρες με τα εγγένεια των γραφείων του κυρίου Σόρος στην Ελλάδα. Στην Μακεδονία συγκεκριμένα, στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, με τη συγκατάθεση πάντα του πιστεύω ανθέληνος δημάρχη του κυρίου Μπουτάρη, ο οποίος σε μια δήλωσή του χθες μας είπε ότι γνωρίζει προσωπικώς τον κύριο Σόρο, ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος και ότι δεν λαμβάνει, λέει, καμία απολύτως θέση στη διαμάχη Ελλάδος και Σκοπίων. Πρέπει να σας πω όμως ότι ιστορικά ο κύριος Γεώργιος Σόρος είναι εκείνος ο οποίος έχει την ευθύνη της περιοχής όσον αφορά τη νέα τάξη πραγμάτων. Αυτός έχει αναλάβει την ανακατάταξη των συνόρων της περιοχής από το 1974 και εντεύθυν. Ο ίδιος, ενώ ζει πλουσιοπάροχα, δεν έχει χρήματα, δεν είναι πλούσιος ο άνθρωπος. Απλώς είναι ένας εκτελεστής των μεγάλων οικογενειών, Rockefeller και Rothschild, και βεβαίως εφόσον κάνει ό,τι η νέα τάξη έχει επιτάξει, θα ζει πλουσιοπάροχα. Είναι ένα ανάλογο παράδειγμα με τον J.P. Morgan. Όταν ο J.P. Morgan απέθανε, δεν βρέθηκε ούτε ένα δολάριο στην κατοχή του, και το διαμέρισμα, το πολυτελές διαμέρισμα το οποίο έμενε στο Μανχάταν,
ή το δεσμευμένο με υποθήκη, η οποία υποθήκη το υψηλότερη της αξίας του διαμερίσματος. Αυτά λοιπόν υπόθηκαν χθες. Είναι ένα μικρό μέρος από τη συνέντευξη του Προέδρου του Οργανισμού ΕΝΤ, του κυρίου Μανώλη Λαμπράκη, του δόκτωρος Μανώλη Λαμπράκη, στη χθεσινή μας συνέντευξη. Η χθεσινή εκπομπή που πραγματικά, όπως είπαμε, προκάλεσε πολλές συζητήσεις και θα επαναληφθεί το Σάββατο στις 3 το απόγευμα. Και βεβαίως και έχει ήδη ανέβει στη σελίδα της Αλφα Τηλεόρασης, οπότε μπορείτε και μέσα από το διαδίκτυο να την παρακολουθήσετε. Αυτά που έλεγε και χθες ο κύριος Λαμπράκης, το συζητήσαμε και στη συνέχεια, Γιάννη, ακούγονται, καταρχάς ακούγονται αληθοφανή. Ο άνθρωπος λέει ότι έχει όλα τα στοιχεία, τα οποία στοιχειοθετούν όλα αυτά τα οποία ισχυρίζεται, ο ίδιος και η ομάδα ΕΝΤ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο μπορεί κανείς να αμφισβητήσει με επιχειρήματα όμως. Κοίταξε. Επειδή ασχολήθηκες με το θέμα, έχεις κάνει και το ρεπορτάζ. Φιλιό, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται. Είναι ότι έχεις να ακούσεις πάρα πολλές εκφράσεις ότι είναι ψέματα, είναι δυνατόν να γίνουν αυτά, αλλά κανένας δεν έχει επιχειρηματολογήσει. Ναι. Όπως ακόμη και αυτό που λέει χωρίς κόμματα, χρώματα και δόγματα, μπορεί ο καθένας να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Εγώ παράδειγμα το ερμηνεύω ότι ναι, μπορεί κάποιος να πιστεύει όπου θέλει, να είναι σε όποιο κόμμα θέλει, αρκεί να μπορεί να σωθεί η ανθρωπότητα, η Ελλάδα πρώτα απ' όλα όπως λέει και η ανθρωπότητα, από αυτούς τους τοκογλύφους, θα λέω, τους διεθνείς τοκογλύφους, οι οποίοι ξεζουμίζουν αιώνες τώρα, να πούμε, εμάς, τους παππούδες μας και τα παιδιά μας μεθαύριο, αν δεν κάνουμε κάτι να αλλάξει. Νομίζω ότι πάνω σε αυτή τη βάση, αν ενωθούμε, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει δηλαδή να απαρνηθούμε τα πιστεύω μας που έχουμε μέχρι τώρα. Έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Κάποιος ίσως να το εκλαμβάνει κάπως αλλιώς. Άρα δηλαδή δεν με ενδιαφέρει, όπως λένε και αυτοί, τι χρώμα είτε τι κόμμα, τι δόγμα έχουν. Εμένα με ενδιαφέρει αν πραγματικά βοηθήσουν την ανθρωπότητα να απαλλαγεί από αυτή την γκάγρενα που λέγεται πείνα, δυστυχία, ανεργία και σε τελική ανάλυση ένας καταστροφικός πόλεμος που έχουμε δει στην ιστορία και έχουμε διδαχτεί ότι μετά από μια μεγάλη ύφεση τι ακολουθούσε, όπως ήταν ο πρώτος παγκόσμιος, ο δεύτερος παγκόσμιος, και πολύ φοβάμαι, όπως έλεγε κάποιος, ότι ο τρίτος δεν ξέρω, λέει, πώς θα γίνει, αλλά ο τέταρτος λέει ξέρω, με τόξα και με βέλη. Που σημαίνει ότι καλό είναι, αν μπορέσουμε και πρέπει να μπορέσουμε, και μάλιστα πέφτει έτσι στη γενιά τη δικιά μας, να αποτρέψουμε αυτόν τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά για να τον αποτρέψουμε, δεν μπορείς να αποτρέψεις μόνο σε εθνικά πλαίσια τους εχθρούς και να πεις δεν με ενδιαφέρει αλλού στην Ελλάδα τι θα κάνουμε, γιατί όπως ακούσαμε κιόλας και μέσα στο διαδίκτυο που ακούμε καθημερινά, ότι ο εχθρός είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, άρα πρέπει να το χτυπήσεις στη ρίζα του, στην καρδιά του, και γι' αυτό λέει ότι απανταχού τους Έλληνες, αλλά και όχι μόνο. Ήδη εχθές ανέφερε για μια χώρα που σώθηκε εν μέρη δηλαδή με αυτά τα χρήματα, τον Ισημερινό. Το χρέος ήταν μόλις 5 ή 8, 9 δισεκατομμύρια, ενώ λέγανε ότι ήταν 100. Το ίδιο όπως και εμάς, αυτό που ζητάνε για την Ελλάδα, και λέει ότι τα λεφτά είναι στη διάθεση, αρκεί να γίνει διεθνής έλεγχος, δηλαδή από διεθνείς εμπειρογνώμονες, δικαστικούς, αεροπαγίτες κτλ., να δούνε ποιο είναι το πραγματικό χρέος, και από ό,τι λένε δεν είναι πάνω από 50, ενώ μας λένε οι άλλοι 500 αυτή τη στιγμή, και να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς οι οποίοι φέρανε τη χώρα εκεί. Τι καλύτερο από αυτό θα μπορούσε να ζητήσει ένας απλός πολίτης? Δηλαδή, εμείς δεν λέμε καθημερινά ότι ναι, τους κλέφτες να τους πάνε φυλακή και να τους πάρουν και αυτά που έχουν? Άρα είναι μια απέτηση του κόσμου και όχι μια απέτηση αυτινής της οργάνωσης. Άρα δηλαδή αγγίζουν τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι μας έχουν μάθει μια ζωή να είμαστε καχύποπτοι, με την έννοια ότι κάθε φορά που εμπιστευτήκαμε κάποιον ή κάποιους τελικά βρεθήκαμε να είμαστε χαμένοι. Και μάλιστα έχει περάσει το μήνυμα σε εμάς ότι ποιος θα μας προστατεύσει από τους προστάτες. Και γι' αυτό λένε και αυτοί σε κάποιο σημείο, ενώ στην αρχή και εγώ έτσι βλέπω ότι μα καλά, ποιος είναι ο σώρας αυτός που θα μας προστατεύσει. Αλλά όταν βγαίνουν και αποδεικνύουν και λένε ότι δεν σου δίνει λεφτά, δεν σε προστατεύει αυτός, αλλά σε βοηθάει τα δικά σου λεφτά να δεις, να βγάλεις και να αυτοπροστατευτείς μόνος σου, θα μπορούσε κάλλιστα να βγει, αν έχουν όντως τόσα πολλά λεφτά, όπως βγαίνει ο Σόρος και λέει πετρέλαια στα σχολεία ή στους δήμους κτλ., να πει, ξέρεις κάτι, πόσους τόνους δίνει ο Σόρος? 20. Ο Σόρος
40 εγώ να πούμε. 40 ώρες. Μπράβο, αλλά το θέμα δεν είναι η ελεημοσύνη που μπορεί να μας σώσει. Έτσι. Η ελεημοσύνη μπορεί να μας κάνει να μην πεθάνουμε από την πείνα, να ζήσουμε άλλα 5, 10, 20 χρόνια. Το θέμα είναι να βγάλεις το κακό από τη ρίζα του. Και αυτή τη στιγμή αυτό που μου κάνει εντύπωση, ειλικρινά φιλιό, πως όλα αυτά τα κόμματα μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, δεν βγαίνει κάποιος να αναρωτηθεί, όχι να συμφωνήσει, να πει ας εξετάσουμε το θέμα αυτό τι είναι. Και αν είναι για τα τάρταρα, να πάει στα τάρταρα. Όπως γράφουν και οι ίδιοι. Μπράβο, ναι, να δικάστε με και κρεμάστε με, να λέει. Να ξεκαθαρίσει το μπράβο θέμα σε κάθε περίπτωση. Αλλά δεν μπορεί όμως να περιφέρονται σε παγκόσμιο επίπεδο και σε όλη την Ελλάδα από πόρτα σε πόρτα και να ξεσηκώνεται ο κόσμος και αυτοί να λένε άκρα του τάφου σιωπή. Mm-hmm. Νομίζω ότι καταρχήν θα πρέπει να. Οι ίδιοι οι άμεσοι ενδιαφερόμενοι που είναι οι δήμαρχοι σε αυτή την περίπτωση, μια και δώσαν εξουσίες με τον Καλλικράτη και είναι μικρές κυβερνήσεις όπως λέει και μπορούν να κατεβάσουν αυτά τα λεφτά, αλλά τα οικονομικά δεν τους επιτρέπουν λόγω μνημονίου. Εφόσον αυτός λέει ότι εγώ θα βάλω την εγγύηση για να κατέβουν τα λεφτά αυτά και να γίνουν έργα, και μάλιστα το κυριότερο είναι το πρώτο σκέλος που λέγαμε χθες, όπου ένα 30 με 40% περίπου θα πάει. Για κοινωνικούς. Σε κοινοφελία. Σε κοινοφελία, που σημαίνει τι, ότι θα απελευθερώσει νοικοκυριά από δάνεια. Δηλαδή, χρωστάω εγώ 100 χιλιάρικα. Θα μου πει, έλα εδώ, θα πει στην τράπεζα πόσα σου χρωστάει 100, πόσα πήρε τόσα. Άρα, σου χρωστάει αυτό που λέμε και για το γενικό και στο ειδικό. Τα αποπληρώνουν αυτοί, θα υπάρχουν οι τράπεζες που θα σου δίνουν για κάποια χρόνια άτοκα να πάρει σπίτι, να κάνει την επιχείρησή σου. Δηλαδή, ακούγονται πάρα πολύ καλά. Καλό είναι, ας είμαστε ανοιχτοί. Να τους ακούσουμε με ανοιχτά αυτιά και ας ξεφύγουμε από διάφορες προκαταλήψεις δογματικές, θρησκευτικές ή κομματικές. Νομίζω ότι αυτά μας καταστρέψαν, γιατί αν δούμε σήμερα έτσι, το ποιοι είναι μέσα σε σκοτεινές στοές, είναι πάρα πολύ και από κόμματα και από δόγματα και από κυβερνήσεις και από τραπεζίτες κτλ. Από αυτά νομίζω έχουμε χορτάσει. Μέχρι τώρα ο κόσμος φοβόταν να αναφέρει και τη λέξη καζάρι που λέει η μασονία κτλ. Αλλά πλέον ο βρεχμένος βροχή δεν φοβάται. Φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, γιατί δεν έχουμε πού πιο κάτω να πάμε. Έχουμε πατώσει τόσο πολύ που το μόνο που μπορεί να κάνουμε είναι να δώσουμε μια όθηση να πάμε μπροστά. Κάποιος που μας ακούει μπορεί να πει: α, αυτός πήρε κατευθείαν τη μεριά. Όχι, είμαι ανοιχτός πάντα μια ζωή από παιδί σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα που υπήρχαν μπροστά και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, από αυτή την άποψη, εμείς πιστεύω καλά κάνουμε και αναδεικνύουμε το θέμα. Άλλα κανάλια και άλλες εφημερίδες σιωπαίνουν, κακώς σιωπαίνουν, έτσι και ιδιαίτερα τα μεγάλα. Τα μεγάλα, όπως είπε, πολλά από αυτά είναι χρεωμένα με δεκάδες εκατομμύρια από δάνει που έχουν πάρει από τις τράπεζες και είναι δεσμευμένοι να λειτουργήσουν σύμφωνα με τις εντολές των αφεντικών. Mm-hmm. Εμείς τουλάχιστον που δεν έχουμε ούτε που να πάρουμε, αλλά παραμονάχα να δώσουμε, νομίζω ότι δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Και αν αύριο. Παράδειγμα, απολυθούμε από το κανάλι, έτσι κι αλλιώς δεν θα χάσουμε και τους μεγάλους μυθούς και κάποιοι που δεν παίρνουμε και τίποτα. Άρα έχουμε ακόμη τη γλώσσα μας να κελαϊδάει όπως κελαϊδάει. Αύριο δεν μπορεί να τη φημώσουμε. Αλλά νομίζω καμιά φορά, όπως λένε και κάποιοι, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Αν όντως το ποτάμι πάει προς την κατηφόρα, θα πάει εκεί. Τώρα, αν προσπαθούμε να το πάμε στην ανηφόρα, νομίζω ο νόμος της βαρύτητας μας το απαγορεύει, εκτός αν τον καταργήσουμε κι αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, σωστά έτσι τοποθετήσει Γιάννη, γιατί εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να πάρουμε το μέρος του ενός ή του άλλου. Αυτό που μας ενδιαφέρει και ως εκπομπή και ως κανάλι, να παρουσιάσουμε και αυτήν την άποψη. Να την παρουσιάσουμε. Έχουμε παρουσιάσει δεκάδες απόψεις. Ακριβώς. Όσο το δυνατόν, με περισσότερες λεπτομέρειες, ό,τι μπορεί να βγει προς τα έξω σε ένα τηλεοπτικό επίπεδο. Και από εκεί και πέρα ο κόσμος θα κρίνει και θα αποφασίσει. Εμάς δεν είναι ο ρόλος μας ούτε να χειραγωγήσουμε, ούτε να περάσουμε ιδιαίτερα μηνύματα. Απλώς κάνουμε μία παρουσίαση όσο γίνεται πιο αντικειμενική και πιο ξεκάθαρη, για να μπορεί ο κόσμος να έχει και μία άποψη. Ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ όταν είχε σκάσει σε πρώτη φάση, το θυμόμαστε όλοι, πριν από περίπου 2 χρόνια. 2, 2,5 χρόνια. Έτσι. Είχε γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση τότε. Πολύ γρήγορα σταμάτησε να προβάλλεται. Κάποιοι είπαν πολύ γρήγορα ξεφούσκωσε. Από ό,τι φαίνεται δεν ξεφούσκωσε γιατί συνεχίζουν τη δράση τους η ομάδα END, τα μέλη της ομάδας, του οργανισμού πλέον. Συνεχίζουν τη δράση τους. Αυτό σημαίνει ότι σταμάτησαν να προβάλλονται μέσα από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αισθανθήκαμε ότι γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια
αποσιώπησης του όλου θέματος, απαξίωσης του. Αυτό όμως λειτουργεί αντίστροφα. Τελικά, δηλαδή, ναι, μάλλον λειτουργεί αρνητικά, γιατί αρνητικά ο κόσμος αρχίζει για αυτούς, και ψάχνει. Γιατί ρε παιδιά να μην βγουν, γιατί να μην βγουν να πούν την άποψή τους. Γιατί, το πιο απλό, αν όντως είναι έτσι τα πράγματα, γιατί δεν το εκμεταλλεύεται η κεντρική εξουσία να τελειώνουμε. Ακριβώς. Ή αν δεν είναι έτσι και τα παρουσιάζουν ψευδώς όλα αυτά, γιατί δεν τους μαζεύει κάποιος. Μαζεύτε τους, κλείστε τους μέσα, πάντε τους δεν ξέρω πού. Υπόθηκε δύο φορές και στις δύο εκπομπές ότι στη δίκη που έγινε το καλοκαίρι του 2013, τον Ιούνιο του 2013, αθώθηκαν για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Αθώθηκαν. Και εκτός αυτό, αν μπούμε μέσα στο ίντερνετ, θα δούμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρουν υπάρχουν μέσα. Οπότε μπορούμε μέσα από εκεί όσοι θέλουν δηλαδή να ενημερωθούν, ωστότε πιστεύω κάποια στιγμή, αν πραγματικά είναι αληθινά όλα αυτά, πάντως δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις ούτε για απατεώνες ούτε για εγκληματίες, αλλά απλώς έχουμε την καχυποψία. Αν καταφέρουν και δώσουν δείγματα γραφής πλέον και στην πράξη, νομίζω ότι η ιστορία θα αλλάξει κατά πολύ, άρδιν θα λέγαμε, όπως έχουμε μάθει μέχρι σήμερα. Φαντάζομαι θα υπάρξει και συνέχεια σε αυτές τις εκπομπές μας. Θα κοιτάξουμε να τους καλύψουμε φιλιό και στην μεγάλη συγκέντρωση που θα έχουν στη Θεσσαλονίκη. Πάσα θυσία θα έχουμε αποσπάσματα τουλάχιστον εδώ, για να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς λένε και ιδιαίτερα για την Βόρεια Ελλάδα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί από ό,τι βλέπουμε ξεφεύγει το θέμα από τα οικονομικά και μόνο ή από το θέμα των Δήμων, πάει πολύ γενικότερα. Εδώ μιλάμε για συγκυρίες παγκοσμίου επίπεδου και δεν είναι τυχαίο, δεν έχουμε ακούσει τουλάχιστον για πρώτη φορά το θέμα που ανακοινείται στα Βαλκάνια. Έτσι. Μια ζωή όλα τα προβλήματα ήταν στα Βαλκάνια. Εδώ γύρω. Γιατί καζάνι που βράζει. Ίσως και η λύση τους να βρίσκεται στα Βαλκάνια λόγω του πλούτου που υπάρχει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όπως είπαμε, η εκπομπή η χθεσινή θα ξαναπροβληθεί το Σάββατο στις 3. Και στο διαδίκτυο μπορούν να τη δουν όσοι θέλουν, υπάρχει από την ιστοσελίδα της Αλφα Τηλεόρασης. Εμείς προσπαθήσαμε να ρίξουμε όσο περισσότερο φως γίνεται σε όλη αυτή την υπόθεση, όσο περισσότερα στοιχεία μπορούμε να βγάλουμε στην επιφάνεια. Θα ξανασχοληθούμε με το θέμα. Και καλό θα είναι, φιλιό, κάποια στιγμή να καλέσουμε και δημάρχους, αντιδημάρχους, να πούν την άποψή τους ανοιχτά, μια και έχουμε εκλογές. Λοιπόν, ας βγουν από το καβούκι τους και να μην κοιτάνε πώς θα μαζέψουν τα ψηφουλάκια, αλλά αντίθετα να πάρουν θέση σε κάποια πράγματα και να πούνε ότι ξέρεις κάτι, μας παραμυθιάζουν οι κύριοι αυτοί, να πούμε έτσι ανοιχτά, ή να αποδεχτούν αν πιστέψουν ότι όντως έτσι γίνεται. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ για άλλη μια φορά. Τίποτα, και εγώ, φιλιό, και τους τηλεθεατές οι οποίοι με υπομονή μας ακούνε αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσουμε και εσάς που μείνατε κοντά μας. Εμείς ραντεβού αύριο στις 3. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.